Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα στο παρανοϊκό ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλημέρα στο παρανοϊκό εκλογικό σύστημα της Αμερικής. Καλημέρα στο γιατρό τον Ηρακλειδέα τον κτηνίατρο, ο οποίος βάλει κατά των πρώην προπονητών του Ηρακλέους. Καλημέρα στον Στέφανο τον Πυγμάχο, ο οποίος είναι αριανός και συγχαίρει τον Τζιμπούρ. Θα σου στείλω τον Ιάκωβο. Και ξέρεις ο Ιάκωβος. Άρα, μπράβο. Ο Γιάννης Κυριτίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο. Θα περάσουμε ένα ήσυχο βράδυ, όπως φαίνεται ο Νοέμβριος είναι ένας μήνας. Γιατρέ μου, τι κάνεις? Μια χαρά. Για πες μου, γιατρέ μου, για πες μου, τι κάνεις? Αυτή τη στιγμή ναι. Είμαστε στην περίοδο της προσαρμογής. Ακόμα το καλοκαίρι, ρέει και υπάρχει μέσα μας. Θέλουμε να τα αποτινάξουμε και δεν μπορούμε. Οι θερμοκρασίες δεν πέφτουμε τίποτα. Τα κουνούπια ακόμα έχουν δραστηριότητα, τα έντομα. Ναι. Μεγάλο πρόβλημα. Η φύση έχει παρανοήσει κυριολεκτικά. Μήπως ο γιατρός είναι εκλέκτορας στο Τραμπ? Έβαζε εκλογές. Έχει ωραίο λόγο. Τι γίνεται? Για πες γιατρέ, γιατί υποφίλεται αυτός που είσαι και επιστήμον? Εντάξει, έχουν περιοριστεί αυτό που λέμε οι ενδιάμεσες εποχές, το φθινόπωρο και η άνοιξη. Και τι να τις κάνουμε? Έχει αλλάξει πάρα πολύ το κλίμα. Και αλήθεια είναι ο ίδιος άνθρωπος με τις δραστηριότητες. Εμείς θέλουμε δηλαδή. Εμείς έχουμε καθοριστική συμβολή. Ναι. Και πού θα πάει αυτό δηλαδή? Θα καταργήσουμε τους χειμώνες? Όχι το χειμώνα, όχι. Φθινόπωρο και άνοιξη, τις ενδιάμεσες εποχές. Εντάξει, πολύ ωραία. Οπότε θα έχουμε ακραίες μεταβάσεις και αυτό είναι λίγο επικίνδυνο. Ακραίες μεταβάσεις. Ναι. Ωραία το λέει. Αυτά που δεν έχει ο Άρης. Βουτυράτος τα λέει καλά. Το τραγούδι του Άρη, ρε. Βουτυράτος, ε. Ναι. Τη λέει από Κυψέλη. Ναι. Τζιριμπίμ, τζιριμπόμ. Τζιριμπίμ, τζιριμπόμ. Μεγάλο σα ευχαριστώ. Εκλογές πώς είδατε, για να πάμε στον Στέφανο πρώτα. Οι εκλογές, ο μεγάλος Τραμπ βγήκε. Ναι. Βγήκε. Όλες οι γυναίκες ψηφίσανε Τραμπ. Γιατί τις έβριζε. Γιατί όμως τις πλένωνε. Ναι, τις πλένωνε. Η γυναίκα του είδε τι είπε. Λέει, κλείσαμε ραντεβού, λέει, δεν ήθελα εγώ, αλλά όταν έμαθα το λογαριασμό, το πόσα μηδενικά είχε από πίσω, το παντρεύτηκα. Είπε αλήθεια ο άνθρωπος. Ήταν καλοφτιαγμένος. Ναι. Ναι. Βέβαια. Κοίταξε. Την ξεφτέλησε όμως, λέει, εγώ ξέρω. Δείχνει άνθρωπος που ξέρει τι συμβαίνει. Ναι, αυτό έκανε προς όλες τις γυναίκες. Ναι. Ξεφτιλίζονται στη γυναίκα του. Γιατί εν μέρει είπε ότι όλες είναι ίδιες. Ας και να βάλουν τα μηδενικά που θέλουν από πίσω στο λογαριασμό. Αυτό σέβαζε, τα κουβαρντάζω. Ναι, επειδή τα έχει όμως. Εμείς τι να βάλουμε από πίσω, σποριά. Κοίταξε τώρα, όταν πάει ο άλλος στο δικαστήριο και λέει 150 ευρώ έχω, 300 ζητάει άλλη. Όχι το λογαριασμό. Γι' αυτό γίνονται και τα διαζύγια. Τα αμάξια εγώ, όχι, το πήραμε, όχι η μάνα μου έδωσε τα έπιπλα. Ο άλλος άρχον. 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 Κοίταξε αυτό που. Κάτσε, ακούσουμε τον γιατρό. Το έχω παρατηρήσει σε παγκόσμιο πλέον κλίμακα. Για πες. Δηλαδή, εδώ και μια πενταετία βλέπουμε την εκδίκηση του εκλογικού σώματος απέναντι στην πολιτική ελίτ. Γιατί μας ακούει και στο Κορδελιό. Και ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα οποία συνήθως προσπαθούν να ετεροκαθορίσουν το εκλογικό σώμα. Συνεχίζουν για να ετεροκαθορίσουν. Βλέπω ότι δεν έχουν καμία επιτυχία. Δηλαδή, σου υποδεικνύουν ποιον υποψήφιο ή τι είναι αυτό το οποίο θέλουν να ψηφίσεις. Ναι, και. Και βλέπουν ότι πάντα πηγαίνουμε στο αντίθετο. Δηλαδή, να το Remain και το Brexit και την παταγώδη αποτυχία όλου του μηδιακού συστήματος της Βρετανίας και την επικράτηση του Brexit. Αντίστοιχα φαινόμενα είχαμε στη Γαλλία με τη Λεπέν, τώρα στις ΗΠΑ με τον Τραμπ. Ναι. Και εδώ στην ελληνική εκλογική πραγματικότητα πλέον. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια εκδικητικότητα του εκλογικού σώματος απέναντι. Δεν νομίζω. Στο κατεστημένο. Δεν νομίζω, όπως το, δεν νομίζω στην Ελλάδα. Υπάρχει. Ο λαός ψήφισε αντίθετα από εδώ και οι εκλογές στην Αμερική γίναν, αλλά ελληνικά. Άσο Χίλαρη, διπλό Τραμπ. Διπλό Τραμπ. Έτσι βγήκε. Η αλήθεια είναι ότι πλέον υπάρχει στο στοίχημα το και οι εκλογές και το πολιτικό σκηνικό. Αυτό δίνει έτσι πολύ ενδιαφέρον στους τζογαδόρους. Έτσι. Χάθηκαν λεφτά, ε. Πολλά λεφτά. Πάρα ναι. Πολλά. Χάθηκαν πολλά λεφτά. Χάθηκαν πολλά και φυσικά, λεφτά. Φυσικά βέβαια τα λεφτά, η άμεση παρενέργεια είναι ότι ξέρετε ότι πλέον μετά το Brexit έχουμε και νέο Καλιφορνέξιτ. Καλιφορνέξιτ. Η Καλιφόρνια θέλει να αυτονομηθεί. Ναι. Αυτή το Σαν Φρανσίσκο που είναι πιο απελευθερωμένο σε αυτό. Η Καλιφόρνια είναι από τα αριστερά που είναι εκεί πέρα, Λος Άντζελες και Los τέτοια. Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο ή απελευθερωμένοι. Μα ρε, αυτό που ακούω. Ναι, εμείς είμαστε λέει πιο πλούσια Αμερικάνικη πολιτεία. Θέλουμε να αυτονομηθούμε. Ναι, αλλά εκεί πάρουμε φραπέ με 50 ευρώ να πούμε. Τέτοιοι είναι όλοι εκεί πέρα. Δύσκολα. Εκεί τα πράγματα στο Χόλιγουντ. Στο Χόλιγουντ θέλει να αυτονομηθεί. Ναι. Λέει, εμείς είμαστε Χόλιγουντ. Δεν θέλουμε να γίνει. Τι ωραία τα λέει ο γιατρός. Μ' αρέσει να πω. Είναι φοβερός. Εκπληκτικός.
Λέγε, και νομίζω το 2017 θα έχουμε δημοψήφισμα για την έξοδο της Καλιφόρνιας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ θα πάω με τους Καλιφόρνια, φίλε. Ναι. Με τους Καλιφόρνια. Εσύ, γιατρέ. Τι να σου πω, αυτά είναι όμορφα. Ναι. Δηλαδή αυτή η όλα είναι όμορφα. Αυτή η εσωτερική εμφύλη τώρα σε ένα. Ο γιατρός θα πάει με την Αγία Πετρούπολη ανατολικά. Του σε πάει στου Καλιφορνέζου. Όχι, εγώ γουστάρω Σαν Φραντσίσκο. Άνα μπράβο, τα γύρισε τώρα κι αυτό. Σαν Φραντσίσκο, μην ξεχνάμε ότι είναι και μια γκέι πρωτεύουσα. Είναι τι γιατρέπει, τι γκέι, μα τρελαίνει. Είναι πραγματικότητα. Σ' αρέσει, λέει το Φραντσίσκο. Και έγινε το πρώτο, λοιπόν. Το πρώτο Pride. Και το πρώτο Pride. Η πρώτη εγχείρηση. Τι πράγμα. Και η πρώτη εγχείρηση και το πρώτο Pride έγινε στο Σαν Φραντσίσκο. Εκεί μπήκε το πρώτο. Τι είναι το Pride, μα ακούνε. Σημενεμένοι ακούνε. Το πρώτο φεστιβάλ υπερηφάνεια. Από τη γκέι κοινότητα. Και όποιο πάει. Καταρχήν το Σαν Φραντσίσκο είναι ίσως η πιο ευλογημένη περιοχή στη γη. Έχει σταθερή θερμοκρασία όλο τον χρόνο που κυμαίνεται από 15 σε 25. Κάνει νύχτα πιάνει σεισμό. Κούτρα είναι αυτό που λέει σήμερα. Κούτρα. Κούτρα με ρουκάμα το δέντε. Είναι η πόλη στην γη με τη μεγαλύτερη διάρκεια ηλιοφάνεια σε όλο τον χρόνο. Άρα Σαν Φραντσίσκο. Δεν έχει αυτοκτονία. Δεν έχει καταθλιπτικού καθόλου. Όχι. Γι' αυτό και είναι όλοι οι χαίστε εκεί πέρα. Ναι. Μα ταιριάζει το Σαν Φραντσίσκο. Γιατρέ, τι είσαι το Google να πούμε, μα τρελάζει. Όχι, εντάξει. Γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Τα γνωρίζει. Και εκεί νομίζω του γκέι να του βρίζουν όπω εδώ στην Ελλάδα και να του βρίζουν. Όχι, όχι. Ανάλογα με την πολιτεία. Αν πα, ξέρω εγώ, στο βαθύ Τέξα. Εκεί έχει πιστόλι, εκεί έχει μολύβι, φίλε. Έχει στα ράντζα και τα λοιπά, είναι άλλη νόμη. Εκεί έχει Ιάκωβο. Το πιστολίδι υπάρχει ακόμα. Εμείς γιατρές σαν Θεσσαλονικείς εδώ, πού μπορούσαμε να ζήσουμε εκεί πέρα, εμείς τι θα βγάλουμε. Ποια πόλη θα μας τέριαζε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Νομίζω είμαστε. Ο Τραμπ πάντως δεν θα έβγαινε άμα πηγαίνει. Γιατί κι όμως, πιο κι πολύ όμως... Αριανός μοιάζει ότι είναι. Κόκκινο μαύρο, ξαφνικά. Και ο Τραμπ θεωρητικά που είναι μεγαλωμένο στη Νέα Υόρκη, που είναι από τις θεωρητικά πιο φιλελεύθερες αμερικανικές πόλεις, μαζί με το Λος Άντζελες, το Σαν Φραντσίσκο και το Σικάγο. Ναι. Βλέπεις ότι πήγε με πολύ συντηρητικό τρόπο. Οι τουρκιώτες υπαοξίδες που μπορούσαν να ζήσουν στην Αμερική. Ξέρω εγώ, στο βαθύ Οχάιο, ξέρω εγώ στο κρύο. Στο βαθύ Οχάιο. Στη βιομηχανική ζώνη της Αμερικής. Στη βιομηχανική ζώνη εκεί θα ήταν. Στις μεγάλες λίμνες. Στο Ντιτρόιτ εκεί μετά. Ντιτρόιτ εκεί. Εντάξει. Εργατικοπόλεις, τέτοια πράγματα που τους ταιριαζαν. Είναι εργατικιά. Είναι εργατικότατη. Λέγε ρε γιατρέ τώρα, δεν μου λες τώρα, οι κομμουνισταράδες τώρα, γιατί να με κατεβάσαν τα μούτρα κάτω στο θέμα, ήθελα να την Χίλαρη Κλίντον. Καταρχήν νομίζω ότι η συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία. Γιατί ο Τσίπρας κατέβασε τη μούρη του, να πούμε. Όλη η Ευρώπη. Γιατί όλη η Ευρώπη. Όλη θεωρητικά. Ναι, γιατί. Η δημοκρατική Ευρώπη. Ναι. Ποια δημοκρατική Ευρώπη. Μα πιο δημοκρατικός από τους δημοκρατικούς είναι ο Τραμπ. Ναι. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι δεν τον ήθελαν. Γιατί. Θα δυσκολέψει πάρα πολύ πλέον τις διπλωματικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το συγκεκριμένο ηγέτη. Στεναχωρέθηκε ο Αμερικάνος. Καλά, τώρα σίγουρα όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι και να έβγαζαν, θα δεν πάβει να είναι μια υπερδύναμη. Και θα συνεχίσει να είναι. Ευκαιρία του Ρώσου τώρα. Ποια ευκαιρία. Δεν έχει ευκαιρία. Τώρα. Θα κρυφτεί κιόλα αυτό. Τι να σου πω. Λέγε ρε γιατρέ, πώς το βλέπεις την παγκόσμια κοινότητα το όλο θέμα. Βλέπω ότι όπως και ο προκάτοχός του από το ίδιο κόμμα, ο Μπους, έκανε πολλές πολεμικές δραστηριότητες. Αντίστοιχα, βλέπω και τον Τραμπ να την κάνει έτσι μια κουτσουκελίτσα. Ναι. Τι γουστάρει, ρε παιδί μου, εντάξει, να δείξει την πυγμή του Αμερικάνικου κράτους και του στρατιωτικού μηχανισμού του. Το εθνικό φρόνημα ανεπτύχθη πάρα πολύ υψηλό. Αντικομουνισταρά είναι ο Τραμπ. Αντικομουνισταρά. Βέβαια τώρα. Θα σκάσει το πρόβλημα στη Λατινική Αμερική, στη Μέση Ανατολή, δεν ξέρω πού θα στοχοποιήσει. Ποιο θα στοχοποιήσει. Θα το παίξουμε στο στοίχημα. Ποια το. Θα χτυπήσει, λέει. Ο Τραμπ είπε, έχω θέμα, λέμε. Δηλαδή, άμα έβγαινε η κυρία, τα γυναίκα πράγμα. 60 τόσο χρονών, εντάξει, πούμε, αλήθεια είναι, θα ήταν κάτι πρωτοποριακό μετά τον πρώτο μαύρο πρόεδρο των ΗΠΑ. Βγάλαμε μαύρο. Να φαλακρό, γυναί... είχαμε ποτέ. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτό. Είχαμε ποτέ φαλακρό πρόεδρο Ηνωμένων Πολιτείων. Δεν νομίζω να είχαμε ποτέ φαλακρό πρόεδρο. Αν ήσουν στην Αμερική θα το είχε και αυτό. Δεν είχε. Φαλακρό δεν είχε. Δεν ξέρω. Μαύρο δεν υπήρχε. Το βάλαμε το μαύρο. Τώρα θέλετε και γυναίκα. Γιατί φάει τον Τραμπ τώρα στη μάπα. Φάει τον Τραμπ. Φάει τον Τραμπ στη μάπα τώρα να πούμε και άσε. Νομίζω ότι ο ρόλο του είναι καθαρά διακοσμητικό. Δεν παίζει και όχι. Γιατί το λες αυτό, επειδή δεν βγήκε η δικιά σου η Χίλαρη. Μα εγώ δεν ήμουν κανέναν. Δεν με ενδιαφέρει. Και ο Τραμπ, δεν με ενδιαφέραν και οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν με αφορούν. Δεν με αφορούν. Το Τσίπρα τι τον αφοράνε. Τώρα εντάξει, αυτό είναι για το Θεαθήνε. Να υπάρχει μια άποψη. Τότε τι στεναχωρέθηκε και για το Θεαθήνε. Εντάξει, όλα επικοινωνιακά παιχνίδια είναι. Τρίξ. 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 Λοιπόν, κοίταξε να δει. Τελείωσε αυτό τώρα ο κόσμος, τώρα τι είπε, τι έκανε. Τι ασχοληθήκαμε και πολύ νομίζω με το σύγχρονο θέμα. Ασχοληθήκαμε πολύ με το σύγχρονο θέμα των εκλογών των Αμερικάνων.
Πάντως ήταν καλάκια οι Αμερικάνοι σαν και εμάς. Τους δαμπάνιδες. Δεν ξέρω τι αποχή. Νομίζω ότι η αποχή στο εκλογικό σώμα των ΗΠΑ είναι τεράστια. Πώς είναι, πάνω από το 40%. Πάνω από 50, όχι 40. Τι λες τώρα. 50, πώς, σοβαρά. Πώς συμμετείχανε Γιάννη στις εκλογές, πώς ψηφίσανε. Δεν ξέρω πάντως, γιατί δεν μου λες τώρα, εμάς που δεν μας διορίζουν τώρα στο δημόσιο, πώς υπάρχουν. Πώς δεν με διορίζει εμένα, τι θα γίνει. Θα σε διορίζει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μοναδική χώρα παγκόσμια που την τελευταία 15 ετία σχεδόν έχει διπλασιάσει τον πληθυσμό της. Έχει τρελές μεταναστευτικές ροές. Ναι, έχει διπλασιάσει τον πληθυσμό της από εισρωή μεταναστών. Οπότε βρήκε κοινό και βήκε ο κύριο Τραμπ. Για να ο μπορέσει... επόμενος πρόεδρος λέει θα είναι transsexual. Ας είναι, εντάξει, στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να τα δεις όλα. Ναι, αυτό δεν είναι όμως. Είναι μια χώρα μαγική. Ναι. Συγκεκριμένη. Ωραία, ωραία χώρα. Κώστα, δεν είναι σαν να κάθεσαι το τζάκι σαν μπάνια πουρο και να ακούς διάλεξη του γιατρού, ρε φίλε. Ναι, τώρα θα ήθελα να ήμουν στη Φλόρινα, στο ξενοδοχείο Φέδων. Με Νίκο από τα Γιατζά. Με πληρώνει ο γιατρός και τα λέω αυτά, έτσι. Χαρτζηλικάκι παίρνω. Έτσι, για λέγε. Λοιπόν. Είπαμε για τη συγκεκριμένη χώρα, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ναι. Και είναι η χώρα των ανθρωπών. Και είναι η χώρα των ευκαιριών. Και των ευκαιριών. Είναι η χώρα του δημοσίου. Δεν είναι. Των συνδικαλιστών. Δεν είναι χώρα των συνδικαλιστών με το μουσ. Με την Μελγανάδα. Εάν πα στην εποχή τη φωτοαπαγόρευση. Ναι, πάει πολύ. Τα συνδικάτα, γενικά τα συνδικάτα είναι πολύ δυνατά στι ΗΠΑ. Έχει συνδικαλισταράδε, μην φοβάσαι. Παντού υπάρχουν. Έχει. Άστο. Έχει στη Βοστόνη γίνονται όλα αυτά. Όμως. Και δεν πρέπει να είναι και ρατσιστές οι Αμερικάνοι. Κυρίως στις βιομηχανικές πόλεις. Δεν πρέπει να είναι και ρατσιστές οι Αμερικάνοι. Ντιτρόιτ. Ντιτρόιτ, Σικάγο, Βοστόνη, Πίτσπουργκ, Κλίβελαντ. Εκείνες οι περιοχές. Ναι. Καλός ο γιατρός. Ναι. Γεωγραφικά. Και National Geographic ο γιατρός. Εντάξει, όταν μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες, νομίζω όλος ο κόσμος γνωρίζει πάρα πολλά για τις περιοχές. Την Αριανάλα, πώς τη βλέπεις τώρα. Μια που ήμουν και στο γήπεδο την Κυριακή. Με παίρνει τηλέφωνο και λέω τι έγινε, ρε, τι γίνεται εκεί πέρα. Ναι, αφού τα είπε. Κώστα, ο Τσίπουρ, ναι, μπροστά είπα. Γελούσε. Ναι. Την ώρα που βλέπουμε το Πανιόνιο, δεν ήταν 5,5 μα πήρε. Λίγο πριν το Πανιόνιο. Λίγο πριν, α, μπράβο, ναι, ναι. Εκεί γύρω στην Ελλάδα. Πε μου, ατμόσφαιρα. Πε μου από την αρχή, πήγα σε Χαριλάου, τι είδε, τα μούτρα του, η διάθεσή του, ο κόσμο εκεί, η μυρωδιά που πήρε. Για πε. Πα σε Χαριλάου, τι ώρα πα. 3 ώρα ήταν το μάτς. 3 ώρα πήγα λίγο νωρίτερα στην περιοχή. Ναι. Περίπου 2 ώρε για να μπορέσω να δω και την περιέρωσα ατμόσφαιρα. Περιέρωσα. τώρα βλέπω εγώ τώρα κανένα από τη μένη να παίρνει τηλέφωνο τον κάνει. Περιέρωσα. Λίγο κόσμο. Δεν υπήρχε αυτή η γιορτή του παρελθόντο με τα γυράδικα κτλ. Δεν είχε πιένε όπω το. Καλό παρελθόν, δεν θέλω να το θυμηθώ. Τι πιένες ρε γιατρέ, δηλαδή το 157 δεν είχε μουστάρδι. Τώρα τη βίντεο, πώς λέγεται εκεί το... Τρίχες, τίποτα. Τίποτα, δεν είχε κινήσει. Πήγα και σαν τσιπουράδικο στην ευρύτερη ζώνη. Εσύ, ναι. Ναι, γιατί μου αρέσει συγκεκριμένη η διαδικασία πριν το γήπεδο. Είχε γουρουνάδες γύρω γύρω. Ελάχιστος. Μας έστειλα και μήνυμα, σου έδωσα τον τόνο. Ήταν υποτονικός, δεν υπάρχει κόσμο στην περιοχή. Το τόνο στο 88 να ακούσεις. Ο γουρουνάδες λέω υπάρχουν, του λέω γουρουνάδες. Με λέει ελάχιστα πράγματα. Ελάχιστη γουρουνάδες. Εκεί στην Αγγέλου, στην Ανακρέοντος, εκεί στα γύρω γύρω. Ανακρέοντος. Δεν υπήρχε κίνηση, όχι. Βέβαια ο κόσμος που ήρθε ήταν περίπου 6-7 χιλιάδες. Καλή προσέλευση για την Εθνική. Προσδοκίες μεγάλες. Ναι, ναι. Μια που και στοιχηματικά ο Άρης εμφανίζεται στο ακλόνητο φαβορί για την άνοδο. Ακόμα και τώρα. Μα δεν παίζεται καν. Ούτε καν τον βάζουν. Ναι. Στον ανέβει. Άχαστη μα. Άχαστη. Ούτε η Άκη του Μελισανίδη δεν έχει τέτοια ποσοστά. Ξεκινάει λοιπόν το μάτς. Ξεκινάει το μάτς. Υπάρχει μια ψευδέστηση ότι εύκολα ή δύσκολα ο Άρης θα κερδίσει το παιχνίδι. Εγώ κάνω το μάτς. Μπα, δεν είχε ένταση. Δεν είχε ένταση κερκίδα. Ναι. Κατά το 70 λοιπόν που ο Άρης είναι πολύ ανεμικός επιθετικά, ο Γυναικός στέκεται πολύ καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο σε τρεξίματα, σε τακτική προσαρμογή. Τα χαφ του Άρη. Το γύρισε σε Γκιούρκεν Κλοπ τώρα ο γιατρός. Τα χαφ του Άρη δεν παρήγαγαν με τίποτα. Ρόβα, Τάτο και Ανάγκο. Ρόβα, Τσάντα και Κοπάρα. Ρόβα, Τσάντα και. Τώρα που έκανε μια εντεκάδα εδώ έξω, στον δημοσιογράφο μα εδώ. Κοίταξε. Τον Βασίλη. Γιατί έβγαλε τον Τάτο από μέσα. Γιατί είναι ανασταλτικό μηχανισμό για να μπορεί ο Άρης να έχει παραγωγική διαδικασία καλή. Πες τα πώ τα λέει ο Κώστα, ρε. Ποδοσφαιρικό απαταιώνα. Φρενάρει πολύ την ομάδα. Ναι, σου λέει κάνει μια εντεκάδα. Μου βγάζει εσύ. Διούδης θερματοφύλακας. Διούδης θερματοφύλακας. Αριστερά Τσουμάνης. Τσουμάνης και όχι Καράμπελας.
Καράβουλα, εγώ το βλέπω σαν αριστερό ιστορικό χαφ. Μάλιστα. Σαν θέση και αριστερό στόπερ. Πολύ ωραία. Έχει και το ύψο που παίξει. Εγώ δεν το βλέπω καθόλου που τότε που έχασε το πέναλτι. Ραούλ, μπράβο, αριστερό στόπερ. Δεξιά στόπερ ο Ιντζίδη. Δεν έχει κι άλλου. Δεν έχει κι άλλου. Ναι. Μπορεί να την παίξει και ο Ρόβα στη θέση. Να, να τον κάνει. Δεξί πέρα. Back, man. Δεξί back. Μπορεί να παίξει και ο Νέτο. Ο Νέτο. Ο Νέτο. Ναι, αλλά το έβγαλε σε 3-5-2 γιατρέ. Το να πάρει back half τον Νέτο τον έχει. Σε τεφτήν ηλικία. Άρα λε, Τζουμάνι αριστερό μπακ. Ο Μπούρμπο παρόλο που τον έβριζαν είναι καλό και αξιόπιστη λύση. Ναι. Αθλητικό. Ναι. Δεν έχει βέβαια την επιθετική ικανότητα που έχει αριστερά ο Τζουμάνι. Λοιπόν, Νέτο, έτσι. Έτσι Νέτο. Νέτο. Πάμε στα γάφη. Τζανακάκη. Τζανακάκη στα γάφη. Εξάρι. Ναι. Εξάρι. Και μετά. Οχτάρι Ανάκογλου. Ανάκογλου οχτάρι. Δεκάρι Μιλούνοβιτ. Όχι Τάτο. Όχι Τάτο. Είπαμε όχι Τάτο. Όχι Τάτο. Όχι Τάτο. Εναλλακτικά ο Ήλιτ τη θέση του Μιλούνοβιτ. Και Σιπτέργε Ντούνη και Μπαργκάν. Αργά και ντούλη. Φορ. Ο μεγάλο και τρανό. Ο τρομοκράτη. Ραφίκ. Α μην έχει φυσική κατάσταση. Περιπατιστή. Δεν έχει σημασία. Περίπτερο, γιατί. Ναι. Θα παίξουν οι άλλοι γι' αυτόν. Όταν θα φτάσει μπάλα στο κουτί, ξέρει τι να κάνει. Ξέρει τι να κάνει. Θα πέσει, θα πάρει πέναλτι. Θα το δώσει όμω, θα το πάρουμε εμεί. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Άρα λε εσύ είσαι Αναστόπουλο, κάνει αλλαγέ τέτοιε. Δεν αλλάζει το σύστημα. Δεν έχει το κακό. Δεν πα σε 3-5-2. Το 3-5-2 δεν έχει τα back half. Δεν έχει back half. Ούτε τρίτο στόπερ βλέπω να έχει. Έχει τώρα, όλο μπράβο σε αριστερό στόπερ. Όχι, ρε, σαν τρίτο στόπερ, τρει στόπερ να παίξει. Μπορεί. Ποιο να παίξει. Να φέρει όπα το ρόβα πίσω. Ρόβα στόπερ. Ναι. Μάλιστα. Εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Δεν βάζει τρία στόπερ, βάζει τετράδα, αλλά βάζει μέσα Νέτο. Νέτο, ναι. Και... Ζανακάκι να πάρει ένταση στο εξάριο Άρη. Ζανακάκι στο εξάρι. Ναι, έξω Τάτος. Έξω Τάτος. Έξω Τάτος. Δεν το θέλουμε το Τάτο φαγόρι. Δεν άρεσε ο Τάτος. Όχι. Δεν άρεσε ο Τάτος. Τι βγάζει εντάξει. Έκανα διακοπή συμβολή στον Έστρα να πάει κάπου αλλού. Σκληρό ή γιατρό. Ο σκληρό είναι γιατρό. Εντάξει, ο άνθρωπο δεν μπορεί να βοηθήσει τον Άρη να ανέβει. Τον έστειλε στον Ιάκωβο κατευθείαν. Σε σκληρό στον Ιάκωβο, δεν ξέρει ο Ιάκωβο. Όταν έχει απέτηση να ανέβει, πρέπει να έχει δυνατά χάσει. Ανάκοβο Τζανακάκη και Ήλι. Ή Μιλούνοβιτ. Προτεραιότητα στον Μιλούνοβιτ. Σα δεκάρι. Ντούνι, Μπαργκάν στι πλευρέ. Στι πλευρέ και μπροστά ο Τζιμπούρ. Ο τρομοκράτη. Πα καλύτερα έτσι λε. Νομίζω ναι. Πα καλύτερα έτσι. Βέβαια πρέπει να εξετάσουμε και το αν είναι πέντε ξένοι μέσα. Θα του δούμε, θα του μετρήσουμε. Έχουμε τον Νέτο. Τον Τζουμάνι το βάζει γιατί έχει καλύτερα ανεβάσματα. Νέτο, Ραόλ, μπράβο. Ναι. Μιλούνοβιτ και Τζιμπούρ. Τέσσερι έχουμε. Ναι. Οπότε ναι. Τον περιορισμό τον έχουμε. Ναι, να μην βάλει και κανένα παραπάνω. Μην κάνουμε ότι έκανε τενέ παίζει στην Ελευσίνα και. Ο Μπάμπη. Ο Μπάμπη. Η καλαμαριά στο Βατόλακο. Στο Βατόλακο. Ο Βατόλακος. Α, μάλιστα. Πρέπει να το προσέξουμε και αυτό. Στο επεισόδιο τώρα τι έγινε και τελειώνει το μάτς. Αρχίζουν τα ου. Στο αυτό ξεκίνησε. Μόλις βάζει τον κόλο Ραγγέλοφ. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Όρθιος το Βαγιοδίδης. Και ο Ρόβας όρθιος του τρίπλαρε. Εντάξει. Ναι. Σαν κούτσουρο. Κυριολεκτικά. Ναι. Τέλος πάντων, κακή εκτίμηση και από το Διούδη. Ωραίο πλασέ στην απέναντι γωνία. 0-1. Είναι λίγο κρύο ο κόλος ο Διούδης, ε. 5 λεπτά καθυστερήσεων, φτάσαμε στο 7ο. Πήραμε ναι. Παράταση στην παράταση. Έγινε εκεί η θεϊκή γιώμα. Έκανε και ο Τζιμπούρ αφού τον ανέτρεψε η μπάλα. Ναι. Το είδε ο Φωτιάς. Έτσι λέγοντα το επώνυμο του. Σκάει και την κόκκινη απευθείας στον άλλον. Νομίζω κίτρινη έδωσε. Ύποπτος. Δεν νομίζω να δώσει κόκκινη. Ισοφαρίζει ο Άρης. Κόκκινη ναι. Ισοφαρίζει ο Άρης με τον Τάτο. Και. Μοναδική θετική ενέργεια στο παιχνίδι. Ναι. Τουλάχιστον εκτελεί τα απέναντι σωστά. Ναι. Ου και στο πέναλτι. Ου. Βουτιά από δύο σουπεράδες εκεί πέρα. Ο ναι. Πιο έτσι εκρηκτικός. Οι σουπεράδες ήταν στη 2. Όχι, από την 3 μπήκανε. Από την 3 μπήκανε. Τους είδες εσύ που μπήκανε. Μπήκανε, ναι, μπήκανε. Ναι. Καλούρια, γομάρι. Μπήκε ο Δραμινός εκεί, ο Σούπερ 3 Δράμας, δεν ξέρω αν είναι Δραμινός, με ναι. Το Σούπερ 3 Δράμας. Ψηλός, ναι. Μουσάτος, Μουσάτος, Γιαλάτος. Γιαλάτος. Πάει εκεί με το, ναι. Κουκούλα εκεί, ναι. 25 βαθμούς Κελσίου, 3 μπουφάν. Δες τι γίνεται, θα έχεις κάσει. Ναι. Πάει εκεί πέρα στο Τζιμπούρ, του λέει δύο λογάκια. Κάνει ο Τζιμπούρ τι θέλει. Εκεί ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά του. Μέχρι να καταλάβει το τι έχει γίνει. Το πήρε το κροσέ, όπως λέει η κρατική τηλεόραση. Ναι. Εδώ ο Στέφανος, ως και πιο ειδικός, μπορεί να ξέρει καλύτερα να μάθει. Ήτανε... Ασώτριο ήταν. Σε τρία κατέληξε. Δεν σε τρία κατέληξε. Ναι, ναι. Του κατέβασε το ρεύμα από τη χελώνα κατευθείαν. Συλλογήρισε λίγο. Δεν ήταν τόσο μεγάλη ένταση το χτύπημα. Έκρηξη ήταν, είχε έκρηξη. Γιατί αν το έβαζε πραγματικά δύναμη ο Τζιμπούρ, τον είχε ισοπεδώσει. Ακόμα στον οδοντίατρο θα ήταν. Θα τον είχε με εξάρτημα κροταφογραφική. Άστο. Πώς το πες? Εξάρτημα κροταφογραφική. Κροταφογραφική. Η άλλη να χρησιμοποιήσει. Κροταφογραφική. Κροταφογραφική. Μέσα σε ρεμπούστη γιατρέ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5.
Ηγέτης στα σπορ. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστά λέγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα, όχι αρπακόλλα. 12.990 ευρώ, 12.990 ευρώ, το νέο Hyundai i20, μόνο 12.990 ευρώ και diesel. Αυτό δεν παίζει. Κι όμως, στη Hyundai Εσκιάδης Μπαροδήμος παίζει. Πάρε τώρα στο 2310-596-596. Πολλοί σας σερβίρουν ψάρια. Λίγοι γνωρίζουν όμως τα μυστικά τους, όπως την παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Από οικογένεια ψαράδων, εδώ και χρόνια, σας σερβίρουμε το καλύτερο ψάρι της πόλης, αλλά και νοπά κρεατικά, παρέα με τους νοστιμότερους μεζέδες, φτιαγμένους όλους από τα χεράκια μας. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Και με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Ιδανικός χώρος και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρο 30 στην Τούμπα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 922-710. Επιμέντιουμ. Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική δυσλειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία, πλατεία Εμπορίου. Από το 1991, η γεύση και η ποιότητα στο κοτόπουλο έχουν ένα όνομα. Εμίλιος. Με την εγγύηση ποιότητας Πίνδος και τη μοναδική γεύση Εμίλιος. Κοτόπουλο σούβλας, αλλά και μια μοναδική γευστική εμπειρία. Κοτόπουλος χάρας, λεμονάτα στα κάρβουνα, τύπου μπριζόλας. Κοτόπουλα Εμίλιος. Ανδρέα Παπανδρέου 76, Νέαπολη. Εμίλιος. Με την υπογραφή της Πίνδου. Παραγγελίες από τις 12 το μεσημέρι ως τις 11.30 το βράδυ. Καθημερινά στο χώρο σας στο 626-456. Η Φατιμέ ήταν μόνη της στην κουζίνα. Η τηλεόραση ακουγόταν δυνατά. Έψαξε τα σιρτάρια ένα προς ένα, μέχρι που βρήκε αυτό που χρειαζόταν. Η Φατιμέ πιάσε με δύναμη το μαχαίρι και έκοψε το ψωμί. Γιατί να σε φοβίζει μια γυναίκα μόνο και μόνο επειδή τη λένε Φατιμέ? Διώξε το φόβο. Άνοιξε το σπίτι σου σε συνανθρώπους μας που έχουν χάσει το δικό τους. Μπες στο πρόγραμμα Home for Hope του Solidarity Now και φιλοξένησε πρόσφυγες που βρίσκονται σε ανάγκη. Με την υποστήριξη της UNHCR και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, άνοιξε! Δεν είναι αυτό που νομίζεις! Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις, θα φαρμακοδό πίτσα. Θέλω μία ευκαιρία. Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου για delivery, πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά άλλου. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
Λοιπόν, πήραμε μια γεύση από Donald Trump. Πήραμε μια γεύση από Hillary Clinton. Πήραμε μια γεύση οι Έλληνες που κοροϊδεύουν πώς ψηφίζουν οι Αμερικάνοι. Πανάθεμά σας. Πήραμε μια γεύση, μια πινελιά από τον γιατρό. Πήρες διαρκείας του Άρη? Όχι, θα επισκέπτομαι συχνά το Χαριλάου. Πήρα διαρκείας σε άλλη ομάδα της Β'Εθνικής της πόλης. Ποια? Δυτικά, στον Εύωσμο. Τον Αγροτικό Αστέρα. Στον Αγροτικό Αστέρα. Αστήρ. Ναι. Πόσα έδωσες? Εξευτελιστική η τιμή. Πόσο? 50 ευρώ είναι. Μια χαρά, ρε, μια χαρά είναι. Γιατί? Για 17 ναι. παιχνίδια. Φυσικά τι. Και κύπελο μέσα είναι. Νομίζω ότι αυτό δεν το έχει καθορίσει ο Αγροτικός, αν και έχει τα Γιάννα και την Ξάνθη μέσα που είναι πολύ ωραία. Είναι εμπορικά μάτς. Καλά μάτς. Εμπορικά μάτς. Είναι να πάνε να δεις Πας Γιάννα, Πετράκη και τα λοιπά που παίζει και την, ναι. την πρόκριση. Ναι. Νομίζω τα Γιάννα έχουν στόχο το κύπελο. Ναι. Μια που έχουν σωθεί ήδη από τον πρώτο γύρο. Ναι. Έχουν Παοκάρα, πώς τη βλέπεις, γιατρέ? Ο Πάοκ νομίζω ότι κουτσά στραβά θα βγει στα playoff. Η αίσθησή μου είναι ότι η αντίπαλή του είναι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Πανιώνιος, Γιάννενα για τη δεύτερη θέση, όποιος μπήκε στα play-off μέσα. Ατρόμητος, Πανιώνιος. Ο Ατρόμητος νομίζω δεν θα έχει διάρκεια γιατί έχει γυρασμένο ρόστερ. Ναι. Από ο Ατρόμητος χαμηλά, με την μπάλα κάτω, είναι πολύ καλός. Θα χάσει πολλούς βαθμούς στον αέρα. Καταρχήν έχω μείνει έκπληκτος από τον ποδοσφαιριστή Ούμπιντες. Τρομερή φυσική κατάσταση. Σαν αμυντικό χαφ. Σαν οχτάρι. Σαν οχτάρι, ναι. Και Αριανάρα. Και προχθές μιλούσαμε με τον κύριο Αλέφαντο και έχει κάνει τεράστιο λάθος. Έχει μια φοράκλα, το Λεταλέκ. Ναι. Ο οποίος σου κάνει κόλλα το πουθενά με την ΑΕΚ και βάζει τον Ατρόμητο μέσα στο παιχνίδι. Δεν το πιστεύει ο Αλέφαντος. Καλά, ο Αλέφαντος έχει Αλτσχάιμερ το οποίο ήδη επιδεινώνεται. Άστο. Τώρα να μου λέει ότι θέλει εννιάρι ο Ατρόμητος και να έχει το Λεταλέκ. Άρα τι παίρνουμε, κόφτη. Εξάρι μεγάλο θέλει. Δεν υπάρχει ούτε μπαχά ούτε κέιτα. Για να απελευθερώσει τον Ούμπιντες. Άρα να βάλει Ούμπιντες δεκάρι και ητά οχτάρι. Και ητά οχτάρι και ένα εξάρι, μεγάλο εξάρι. Εξάρι. Τώρα με το Ζησόπουλο εξαροστόπερο. Ναι, πόσο μέτρια είναι η ΑΕΚ για να σου πάρει με το Ζησόπουλο. Κάτσε δηλαδή. Σπάρ τον κάτσε. Κοντός και αυτός. Κάθε, γιατί. Κοντός. Θέλει να σιώπει. Αντίστοιχο. Ναι, ο Ατρόμητος. Σιώπει, να δαγκώνει να πει. Να δαγκώνει. Να δαγκώνει. Έχουμε πει πώς είναι ο Λίλα ναι. στα Γιάννενα. Ναι. Ένα τέτοιο δυναμικό χαφ. Λίγο πιο ψηλό όμως. Ο Λίλα είναι και πιο ψηλό. Θες και ψηλό, ναι. θες και τέτοιο στον Ατρόμητο το βάλεις. Πού θα το βάλεις? Κοίτα, δεξί μπακ, αριστερό μπακ έχουν 170. Θα σπάρει το σακόφι, άμα θες. Τα δεξί μπακ είναι ψηλοί, αλλά δεν είναι γίγαντες. Κοντή τετράδα στην άμυνα. Αυτά θα τα μετράνε, να πούμε. Έτσι έβαλε γκολ ο Ηρακλής. Έτσι έβαλε γκολ ο Ηρακλής, χτύπησε στο στον αέρα. Γιατί είναι κοντό είναι ο Λαζαρίδης στον Ατρόμητο. Είναι ένα 84. Δεν είναι από τα ψηλά. Και ένα 83-82 είναι ο Φιτανίδης. Άμα είναι στο 1,70 τα δύο δεξιά τα μπακ. Έχει και τον Ούμπιντες να πούμε σε 1,70. Είναι κοντό. Εντάξει, Ούμπιντες τι δουλειά έχει πίσω να γίνεται. Πώς δεν χρειάζεται να πει. Πώς θα πει πίσω. Αφού δεν είναι ξάρι. Είναι ψηλό. Ο Κεϊτά είναι ψηλό και αυτό είναι αχμάκι. Α βάλει τον Τζιόλι, ρε φίλε. Να πάρει τον Τζιόλι. Το περίπτωμα. Πολύ καλή λύση για τον Ατρόμητο Τζιόλι. Βέβαια. Γιατί το Ατρόμητο τη ταχύτητα. Φεράρι θα πα. Πάντως ο Τζιόλης είχε πει δεν θα κάτσω εγώ πάνω στο συμβόλαιό μου. Έτσι και δεν παίζω. Ότι... Βλέπω έκατσε σαν την γλώσσα πάνω στο συμβόλαιο. Ναι. Αυτή τη στιγμή αξιολογώντας το πρωτάθλημα γιατί έχουμε διαγράψει πάνω από τον 1/4 ναι. το αγωνιστικές. Ναι, ναι. Φαίνονται πάρα πολλά. Καταρχήν ο Ηρακλής είναι η χειρότερη ομάδα βιολογικά από όλες. Χειρότερη. Η χειρότερη. Με δικαιώνεις. Μα το είπαμε από την αρχή. Φαινόταν αυτό το πράγμα. Ναι. Δυστυχώς ο κ. Παπαδόπουλος έχει τεράστιες ευθύνες ναι. για το επιτελείο του, για την προετοιμασία της ομάδας. Και αλλάζουν οι γυμναστοί, λέει τώρα. Θα έρθει ένας Παντελίδης. Είναι αυτός ο οποίος κόντεψε να ανεβάσει την ομάδα με τον Νέστορα Στεφανίδη, με τον Παπαστεριανό, τον Άγγελο. Ο Κάρλος Σάντζης παίζει. Της Μπάγκερ. Της Μπάγκερ, Ρενάτο. Μπορεί. Καλός γυμναστής, λες. Έδειξε καλά δείγματα. Δηλαδή κόντεψε να κάνει τον Χατζηνικολάου ήρωα. Τώρα άσχετος. Ομάδα με υλικό γάμα εθνικής κόντεψε να την ανεβάσει κατηγορία. Με πανετολικό με πολλά λεφτά. Με καλονί τότε με πολλά λεφτά, με πολύ καλό εργοτέλη. Καλός γυμναστής, καλή καλό κίνηση του Παντελίδη λες. Ο Σάκης ο Παντελίδης που έρχεται τώρα γυμναστής, ναι. ναι. Φαίνεται ότι είναι, θα είναι καλή λύση. Βέβαια είναι πολύ αργά να κάνει ομάδα προετοιμασία τώρα. Συμφέρει τον Ηρακλή διακοπή τώρα. Μα ούτως ή άλλως θα παίξει κανονικά. Ναι. Είχε διακοπή για τις εθνικές. Ναι. Θα γίνει το μάτς 19 του μηνός με την Κέρκυρα. Λες, ε. Το οποίο είναι και το πιο κομβικό. Οι πυροσβεστικοί αυτοί είχαν υποθέσει εδώ ότι θα βρει ότι ήταν εμπρισμός. Είπε μέχρι να βγει πόρισμα. Ναι, βγήκε. Βγήκε. Εφόσον βγήκε πόρισμα, νομίζω θα αναθεωρήσει η ΕΠΟ και θα αφήσει να γίνουν τα πρωταθλήματα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και η Β' Εθνική το Σαββατοκύριακο. Δεν πρέπει, ρε φίλε. Ναι, τώρα έχει καθυστερήσει πάρα πολύ το πρωτάθλημα. Και άλλη αναβολή, αναβολή στην αναβολή, κουραστικό είναι. Ναι, ναι, ναι. Να πάρει λίγο ρίο και αυτό το πρωτάθλημα. Να χαρούμε λίγο και αγαπημένο κατηγορία. Ναι. Για το διαζύγιο Λιάγκα, τι έχει να πει. Άσε πάλι. Κάτσε να πούμε τον γιατρό. Όπου υπάρχουν λεφτά, υπάρχει και πολιτισμό.
Όπου υπάρχει λεφτά. Υπάρχει και πολιτισμό. Νομίζω ότι υπάρχει λεφτά, χωρίζουν απολύτιστα τα ζευγάρια. Εντάξει, ναι. Όπου στη γειτονιά σου έτσι γίνεται, δηλαδή. Εντάξει, με πιο ένταση. Νομίζω ότι δεν είχε ένταση αυτό το διαζύγιο, ήταν soft. Soft διαζύγιο. Ναι. Απλά έλειπε στα showbiz κάτι έτσι κουσκουσιάρικο. Δεν υπήρχε θεματολογία. Και χρησιμοποιήθηκε. Κρύο ζευγάρι. Τι να σου πω, εντάξει. Άνοστο. Άνοστο ζευγάρι. Και σαν παρουσιαστές και εκπομπή που κάνανε μαζί, δεν ταιριάξανε. Ναι. Εντάξει. Άνοστοι και στην τηλεόραση. Soft, πολύ soft. Ναι. Ναι. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Η μια τα τρώει χωρίς λιπαρά, άλλο έτρωγε βιτάμ στη διαφήμιση. Τώρα τα τρώω μόνο light, λέει. Και να πει ο Λιάγκα ήταν καμιά κορμάρα, να πει η Φέιντε, ήταν πολύ ευπαρουσιαστή γιατί αυτή τη στιγμή είναι 36 χρονών. Ναι, αλλά από τα πορόγια ήρθε και από τα σέρα. Ο γιατρός μου είπε ότι έχει λέει φοβερά πολλάρια. Κυλικισιώτησα ή σερέα. Πορόγια, σερέα. Οριακά. Οριακά, αλλά. Ναι. Σκορδά, είναι όχι σκορδίδο. Είναι στην Καστανούσα. Μου φαίνεται στο Κυλικής ήταν από το Κυλικής. Στο Κυλικής ήταν οι γονείς της. Ναι, ρε, καλά σε λέει. Σκορδά. Ναι. Στο Κυλικής, από το Κυλικής. Τώρα έχω έγκυρες πληροφορίες και κόσμο που εκεί οι μαθητές ήταν. Πού ρε. Από τα πορόγια σου λέω. Πορόγια. Πάντως το βιογραφικό λέει ότι είναι από το Κυλικής. Έτσι ξέρω κι εγώ. Εντάξει, και τι έγινε. Δεν μπορεί να είναι Κυλικής. Και μπάτσι προχθές που πιάσανε ένα μαύρο, λέει από πού είσαι η καταγωγή. Από το Μογκαντίσο ήταν. Στο Κυλικής λέει από το Κυλικής. Ένα μαύρο λέει και πουλούσε κάτι. Στη Τσιμισκή κάτι κουρδόνια, κάτι καϊμαλιάκι. Σαν του Μπομπ Μάρλι ήταν. Λέει ο τόπος καταγωγής Κυλικής λέει. Από το καμπάνι. Ό,τι δηλώσεις είσαι. Ένα σε βράδυ. Ναι, ρε φίλε, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τους κυνηγάνε αυτούς. Έτσι λένε. Δηλαδή πάει η εφορία και λέει: δώστε αποδείξεις. Όχι, δεν θα κάνει εφορία ακόμα. Εντάξει, τους κυνηγάς. Τον έπιασε αυτό και θα σε κάνει. Τι τον κάνεις. Τι να τον κάνει. Αφού καταρχήν δεν έχει ούτε αφημί, πού θα το χρειάζεσαι. Έχει να το χρεώσει σίγουρα. Αυτό που λέει αφημί, θα ζητήσει στο τέλος του χρόνου μία κλίση. Πλήρωσε 5.000. Αυτόν τι να το κάνει που δεν έχει αφημί. Μόνο το γράφουνε. Και γράψτον. Και να κάτσει και μια μέρα στα κρατητήρια. Ναι, θα φύγει. Μια άλλη μέρα με το τορβά πάλι αυτό, στη λεωφόρο νίκησε αντί για την Τσιμισκή. Ναι. Θα του πιάσουν τα πέρα μήνα πάλι. Τι ίδιο μου χαμπέτη. Ναι. Τι εκκλήσει να το γράψει. Άμα κάνω εγώ ένα πλαστό αφημί, α πούμε. Ναι, ποιο πλαστό αφημί. Δεν μπορεί να κάνει πλαστό αφημί. Τι αφημί. Λοιπόν, Κώστα, να συνεχίσουμε. Παρακαλώ, σήμερα για εργασιακού λόγου. Βρέθηκα στην ευρύτερη περιοχή τη Ανατολική Μακεδονία. Πού πήγε, ρε γιατρέ. Δεν θα αποκαλύψω. Ανατολική Μακεδονία. Να δώσω και χαιρετίσματα στα παιδιά που ακούνε στην εκείνη περιοχή. Ναι. Υπάρχει τεράστια ανυπομονησία για το παιχνίδι της Δράμας με την Καλαμαριά. Ναι. Σε περιμένουν πώς και πώς. Εμένα. Ναι. Να πας. Να θέσεις, να καταγράψεις την ατμόσφαιρα. Το πώς συμπεριφέρεται μια επαρχιακή πόλη στην προετοιμασία ενός μεγάλου αγώνα. Στέφανο, θα τα πάρουμε μαζί μας. Εννοείται. Αυτό είναι μάτς το οποίο νομίζω θα είναι αλυσμόνητο. Εγώ δεν τρώω τον Μπουνίδη μπροστά θα πω. Γι' αυτό θες. Τέλος πάντων. Οι Δραμηνοί έχουν πολύ φιλικές διαθέσεις. Είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι της επαρχίας. Κοντοχωριανή μου είναι ρε Δραμηνοί. Δίπλα είμαι εγώ. 50 χιλιόμετρα από τη Δράμα είμαι εγώ. Εσύ είσαι στο Γιωργάκι. Τι τώρα βέβαια. Το Γουστάκι. Η περιοχή ζει για το ποδόσφαιρο, να ξέρεις εκείνη. Η Δράμα. Η ευρύτερη περιοχή, Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, ζει για το ποδόσφαιρο. Στην Ξάνθη, κρύα πόλη. Πέρα από το κρύα πόλη, εκεί άνθρωποι. Και ξέρεις τι μου αρέσει όταν πηγαίνω στην περιοχή, ότι μιλάνε πολύ αντικειμενικά και με αγάπη για όλες τις ομάδες. Ναι, άρα είναι ανώμαλοι. Όχι, αγαπούν το ποδόσφαιρο. Τι... Δεν υπάρχει αυτό που λέμε οπαδισμό εδώ πέρα. Τι έχουμε εδώ. Να τρελαίνονται με ομάδες, να χτυπιούνται. Μια που χθες φιλοξένησες δύο παιδιά από την περιοχή. Ναι. Από την Καβάλα. Ναι, έναν αεξί. Σα άκουγα χθες, ναι. Είναι ναι. Όλοι αγαπημένοι μεταξύ του. Ναι. Ανεξάρτητα αν υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες. Ναι, ναι, ναι. Κάτσουν να το δουν μαζί, να το συζητήσουν. Αεξί χεριανός χθες ήταν. Αν και εγώ προσωπικά έχω διαφορετικές καταγραφές για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και για την πόλη της Καβάλας, μια που την επισκέπτομαι συχνά. Και έχω δει πολλά παιχνίδια στις σπορ καφέ της περιοχής. Ξέρω πώς είναι οι οπαδικές κατανομές. Δηλαδή σχεδόν ίσες είναι ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, μετά είναι λίγο η ΑΕΚ, ανύπαρκτη Άρης και Ηρακλής. Ανύπαρκτη Άρης. Άιντε πάλι. Πού είναι ανύπαρκτος Άρης. Στην περιοχή Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης, εκεί δεν υπάρχει. Σε ηλικίες μικρές ή και μεγάλες, ας πούμε. Σε όλες τις ηλικίες κατανομές. Δηλαδή και μεγάλες και μικρές. Υπάρχει πολύ έντονο το ποντιακό στοιχείο, άρα και το παοκτσίδικο στοιχείο λόγω του προσφυγικού. Να βγουν όλοι οι Δραμηνοί και Καβαλιώτες τώρα, Αριανοί. Τώρα σας προσκαλώ εγώ, βάμος. Υπάρχει μια ομάδα το Βυζάντιο Κοκκινοχώματος με κυτρινό μαύρο αετό, άρα ΑΕΚ και το χωριό το κοκκινόχωμα. Πάλι που είναι κοκκινόχωμα είναι κυτρινό μαύρο κοκκινόχωμα. Αυτή είναι πόντι, έτσι. Πόντι, ναι. Κοίταξε. Πρώτη γενιά πόντι αλλά γιαγιά. Πλέον σαρώνει στι νέε γενιέ στην Καβάλα, Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός. Αυτό ήθελα να σα πω. Σαρώνει. Πρώτη γενιά πόντιο ο παππού μου ο Γιώργο. Δεύτερη γενιά πόντιο η φίλη μου και ο πατέρα μου.
Τρίτη γενιά πόντιος εγώ. Ούτε με ενδιαφέρει. Τέταρτη γενιά πόντιος, ας πούμε, τα παιδιά τα δικά μας. Σιγά μην ασχοληθούμε με τους πόντιους. Εδώ ακούμε ποντιακά τραγούδια και με πονάει το κεφάλι. Έχει χαθεί, έχει χαθεί αυτή η ποντιακή συνείδηση. Ναι. Πάρα πολύ. Τώρα τέταρτη γενιά πόντιος, τώρα γίνει ΑΕΚ επειδή είναι ποντιακή ομάδα. Στο παρακάτω μου χαθεί. Τώρα. Καθαπλαδό παρέας. Έχει μεγαλώσει πολύ έντονο ποντιακό στοιχείο. Εσύ. Στην Κοζάνη. Πάψε. Τι μου λέτε. Εννοείται. Δηλαδή τι, σοβαρά. Ο πρώην δήμος Ελισπόντου, δηλαδή όλη αυτή η περιοχή που είναι το γνωστά του Αγίου Δημητρίου, Ριάκιο, Ακρίνη. Και πόντιους κουμαρτζίδες. Πολύ καλό. Άστα, να πάω στα χωριά εκεί που είναι ο Ατματζίδης, γιατί από εκεί κατάγεται. Ακρινή. Ακρινή Κοζάνης. Γνώρισα τον αδερφό του. Άμα πας εκεί, Κοιλάδα, Τετράλοφο, Άγιο. Ειδικά πριν 15 χρόνια με τις επιδοτήσεις του Πασόκ, ξέρεις τι γίνεται στα καφενεία. Πασοκάρα. Άπλωσε την κουβέρτα και τα κόκαλα κατευθείαν. Επιδόρισε τα μαβάκια, καπνά όλα εκεί. Πάμε. Όμω πολύμηλο, ποντιοχώρα. Ναι. Ζαριά και ένα τόνο σιτάρι να πει. Όχι, εκεί η δουλειά που άκμαζε στο παρελθόν ήταν όλοι νοικιάζανε φορτηγά και μεταφέρανε κάρβουνο στο εργοστάσιο. Ναι. Πολλά λεφτά η ΔΕΗ. Ναι. Έφτιαξε πολύ κόσμο. Βέβαια, αρρώστησε και πολύ κόσμο. Είναι καλά, σίγουρα. Καλά, σίγουρα, αλλά. Έχει φτιάξει. Να τάξεις, να πούμε, ναι. Αλλά πλέον επειδή πηγαίνω συχνά στις περιοχές αυτές, έχει χαθεί ποντιακή συνείδηση. Από, και από τα χωριά αυτά. Δηλαδή οι μομόγεροι που κάποτε υπήρχαν αυτό το. Τα πολιτιστικά τα λοιπά. Δεν υπάρχουν πια. Δεν υπάρχουν πια. Δεν είναι μομόγεροι. Ένα παλιό ποντιακό έθιμο που έχει σχέση με το καρναβάλι. Τι μομόγεροι. Έτσι, μομοέρια. Άμα βγάλει πόντι από εκεί την περιοχή θα στα εξηγήσει. Τώρα, άμα πάει ο Ρώσος και ο Αλβανός εκεί. Και τον κύριο Χιλιτίδη, αν ρωτήσει που είναι πόντι, θα σου πει για τα μομοέρια τι ακριβώς είναι ως έθιμο. Ναι, άμα πει κανέναν τετάρτη γενιά. Μπορεί να τα θυμάται. Για τίποτα κολομέρια. Άσε, γιατρέ, τώρα βραβεία. Ωραία, έφυγε. Τον ονειρά, Έμιλι, ετοίμασε. Τώρα να ζει τα μαμομέρια να πούμε. Στον Μπαρτολίνη πε τα αυτά. Α, ο Μπαρτολίνη έκανε μια πεναλτάρα προχθές. Ακόμα τον αγκαλιάζει. Ευχαριστούμε τον διαιτητή Σκουλά. Ο Σκουλά. Ο οποίο χαρίζει το πέναλτι, χαρίζει την κόκκινη Σαραμαντά και θα τον έχουμε και στο επόμενο μάτι με την Κασιόπη. Και είναι έρευνη. Πήρε πίσω από την Τούμπα. Σαραμαντά πολύ εξώφυλλο. Εξώφυλλο για περιοδικά, ρε παιδί μου. Όλο βγαίνει σε δηλώσει. Σε κάνει η Ράνη, δείξε, βήξε. Μούρι, Πυριώτης. Α, γι' αυτό. Από Ηλία. Ναι. Μούρι. Από κάτω εκεί. Είναι Μούρι. Από Πανελλαδικό. Καταβλαγιώτης. Το ανέβασε ο μεγάλος Παύλος Μυροφορίδης. Ξέρει. Ξέρει από Β' Εθνική. Και μπάλα ξέρει ο Μυροφορίδης. Και άλλα. Ξέρει και μπάλα. Και άλλα. Μπάλα και άλλα. Κουμπαρτζίδες. Καλά, άμα πας σε εκείνες τις περιοχές θα πας σοκ. Αν πας σε ένα καφενείο εκεί πέρα και δεις πώς παίζουν. Τι τα πάντα, χαμός γίνεται. Πριν 15 χρόνια στα Φρουτάδικα, πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Εκείνο τον κόκκινο, ροραλίστα σε εσένα, πρώτη, δευτέρα. Λοιπόν, 2-31-0. Να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσει ο κόσμος. 90-90-90, 2-31-0-98-80-90. Πώς είναι, μομόγερη. Μομόγερια, ναι, μομόγερη. Τι είναι αυτό εδώ. Ήταν ένα έθιμο. Εκεί στην περίοδο των φώτων και τα λοιπά. Των φώτων. Ναι. Πάψε. Ναι. Μομοέρια. Διονυσιακά έθιμα, ωραία πράγματα. Μομοέρια. Τον αρέσει το διονυσιακά αυτό. Φιλικό έδικα, είναι σήμερα την εθνική. Τι έκανε. Τι να δει τώρα, έκανε μπουλκουμέ. Τρομπόνι, έκανε στοιχηματικό. Χάσαμε. Οι εθνικές είναι πολύ ευάλωτες. Έπαιξε ο Γιώργος βασικός. Έπαιξε. Χωρίς ρυθμό, χωρίς τίποτα. Εγώ θέλω να παραδεχτώ. Να είσαι τώρα σιώπης και να βλέπεις τον Γιώργο βασικό και σε φιλικό. Δηλαδή μια ευκαιρία δεν αξίζει. Εμένα μ' άρεσε τώρα. Και αν τώρα στο πανίο Σπάκο Σκύμπε να βλέπετε το σιώπη τον κόρπο. Και να καλεί τον Τζιόλ. Τον κρυόκολο τώρα. Ναι, ρε, τον έβαλε να παίξει ποτέ, ας πούμε. Όχι, ρε, είναι πολύ καλός προπονητής. Δοκίμασε την εθνική να δει πως παίζει με 9 παίχτες σήμερα. Έπαιξε ο Βέλιος. Δεν ακούμπησε μπάλα. Βαρύτατος. Έβαλε 10 παίχτες και ένα περίπτερο τον Τζιόλ. Έβαλε το Φορτίνι λίγο να δείξει δημιουργικά κάτι. Ναι. Τίποτα. Ναι. Ο πιο καλός παίχτης ήταν ο Σταφυλίδης. Μπράβο. Ωραίος. Λοιπόν, πολύ ωραία. Χάσαμε. Άξια χάσαμε. Δεν νομίζω ότι θα ασχολήθηκε κανείς με το μάτσο. Όχι. Άδειο το Καραϊσκάκη. 4-4-2 γιατρέ με βασικό εξάρι Τζιόλι. Δεξιά Μανιάδη και δεξί μπακ. Στόπερ. Αριστερό μπακ. Μετά βάλε τον Τζαβέλα πάλι στόπερ. Έπαιξε με τετράδα με στόπερ. Τζαβέλα αριστερά. Παπαδόπουλο Κυριάκο δεξιά. Ωραίο στο περάκι αυτό οικονόμο στην Πολόνια. Μάλιστα σήμερα. Και από Γιάννα φαίνονταν ότι θα πάει πολύ. Κάτσε να δούμε ο κομμουνιστής μας θυμήθηκε. Ραπτό.gr, όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές live και μαγνητοκοπημένες. Πάμε στον πρώτο κύριο για σήμερα τη βραδιά. Καλημέρα, κύριε. Το κύριο. Το κύριο. Έλα, Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε.
Εγώ είμαι χθες που είχα πάρει από Καβάλα που μιλούσαμε για, για τον κόσμο που είναι διαφορετικό με τη Δράμα. Ναι. Α, ο Καβαλιώτης. Ο Καβαλιώτης που μιλούσε, ναι. Ναι, χθες με ρώτησε μετά τι ομάδα είμαι, αλλά είχε κλείσει η γραμμή Ολυμπιακός είμαι εγώ. Ναι, Ολυμπιακός. Ο γιατρός, καλησπέρα κιόλας εκεί στα παιδιά και στη γιατρό. Καλησπέρα. Αριστερός ο γιατρός, τον Τραμπ δεν τον βλέπει πολύ αυτό κτλ. Εγώ ακροδεξιός είμαι του γουστάρου. Ψιλοαδιάφορος. Πολεμοχαρή τον βλέπει, πολεμοδιψή τον βλέπει. Λογικά φάνε λίγο με τους πολέμους και αυτός όλοι εκεί. Δεν πρέπει να γίνουν και 7-8 πόλεμοι, ρε φίλε, να φύγει η κόσμος. Να τζεράρει λίγο η στρατιωτικανία εκεί. Γιατί αυξάνεται ο πληθυσμός, στο τέλος δεν αχωράμε στη γη να πούμε. Ήπια πράγματα. Με τον Ιάκο που είμαστε. Ξέρεις ο Ιάκος. Εσύ είσαι στην Καβάλα ή στη Δράμα? Εγώ είμαι από Καβάλα, μένω Δράμα, έχω και δύο σπίτια στα πατρικά στη χωριά. Ναι, μπράβο. Παρακολουθείς τη Δόξα δηλαδή και, ναι, και τη Γάμα. Ναι, τώρα, από φοιτίες πώς πάτε εκεί στη Δράμα? Πώς? Φοιτίες από τα γεωργικά αυτά. Τα... Χαμός γίνεται. Γίνεται χαμός, Στην καλή φυτό. Μεγάλη κάμπνα, ναι. Ωραίο. Τέλος πάντων. Μπασμά βάζουμε. Ναι. Πώς βλέπει ο κόσμος της Δράμας το παιχνίδι με την Καλαμαριά? Το περιμένει πώς και πώς φαντάζομαι. Ναι, τώρα στην πλατεία της Δράμας αυτό συζητάνε. Όχι, είναι αλήθεια. Κοδωνοκρουσίες. Τι πανοκρουσίες έχουν, δεν βλέπεις. Τι λέει. Όλη Δράμα αυτό το παιχνίδι περιμένει. Πραγματικά υπάρχει. Όλη Δράμα. Εκείνος ο αντιαισθητικός παράγοντας, ο Μπύρος, πληρώνει ρε. Φινοκαλιώτη θέλουμε, διαιτητή. Πληρώνει ρε. Κοίτα, μέχρι τώρα λένε ότι πληρώνει. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω. Άμα είναι εκεί πάνω και πληρώνει. Τα λεφτά τα φέρες. Αυτός ο Μπύρος από πού έρχεται ρε Σικώστα, πού είναι, ξέρετε. Δεν ξέρω, εμένα τι με νοιάζει εμένα. Από Ξηροπόταμο. Από όπου και έναν άνθρωπο, άμα είναι εκεί πάρει και πληρώνει. Με τι δραστηριοποιείται. Μάρμαρα. Μάρμαρα για τους νεκρούς. Στα νεκροταφεία. Τα κατοκάσια. Τα κατοκάσια, ναι. Εντάξει, επειδή δεν ήξερα γι' αυτό και λέω όμως γνωρίζατε γι' αυτό σε ρωτήσατε. Ναι, τώρα εφόσον δεν καίμε τους νεκρούς. Εδώ ρωτάς που ασχολείται με άτρυπα κατηγορίες. Ναι, έτσι. Εκεί η περιοχή βγάζει πολλές ομάδες γάμα εθνική, δεν κάνει καμία το άλμα παραπάνω. Πολύ στάσιμη. Ενώ βγάζει ποδοσφαιριστές. Ρε φίλε, ο Πανδραμαϊκός υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει, αλλά δεν ξέρω που βρίσκεται. Παλιά παίζανε με τη Δράμα καμιά φορά. Τυχαίνα στην ίδια κατηγορία. Κάνα φιλικό, κάνα κόλπο, καμιά ιστορία. Έπαιξε γάμα β' εθνική πολλές φορές. Έχω παίξει αντίπολο με τον Πανδραμαϊκό. Σιγά. Με ποια ομάδα? Από τη Χαλκιδική. Πηγαίναμε, χάναμε ένα 0. Δέλτα εθνική. Παίζαμε εδώ ένα-1. Δέλτα. Δι' ένα 0. Δέλτα. Ακού, κόλπα. Πάμε ένα έξω αριστερά, το Σαριγιανίδη. Πάμε να παίξουμε τον Πανδραμαϊκό. Μία ώρα πριν αρχίσει το παιχνίδι, 3/4, είχε μια καντίνα εκεί έξω. Χτυπάει δυο λουκάνικα. Του λέω προπονητή, τι κάνει το φίλο, πεινάω ρε κόσα. Τι να κάνω. Λέγε, φίλε, λέγε. Λέω, πάντως ο γιατρός έχει δίκιο όσον αφορά για τους οπαδούς εδώ πέρα τον καταλογισμό που έκανε, γιατί τα παιδιά χθες που ήταν εκεί λίγο τα μπερδέψαν τα πράγματα. Μας βγάλαν την ανωδικέ τάσει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Συγχωρείτε λόγω νεαρό ηλικία. Ο Άρης και ο Ηρακλής, εγώ βέβαια δεν έχω τίποτα με αυτούς. Και τον Ηρακλή τον συμπαθώ, είμαι μετά τον Ολυμπιακό Ηρακλής. Ο Σούπερ 3 Δράμας δεν υπάρχει, ρε φίλε, να έκανα 80χρονο μέσα εκεί να. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά δεν έχει τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό όλο, κανένα γέρο θα έχει μείνει εκεί. Αυτό πέταξε με ένα άτομο, άμα βγει στην πλατεία και τον Άρη. Αυτό πέταξε με τον Τζιμπουρ, κάνει για 10. Όσο για την Καβάλα που είπε ότι ζει για το ποδόσφαιρο και Ξάνθη, για τη Δράμα συμφωνώ. Για Καβάλα, Ξάνθη δεν υπάρχει τίποτα. Οι άνθρωποι δηλαδή δεν ασχολούνται στην Καβάλα, ειδικά που ζω. Ποδοσφαιρικά ασχολούνται και τα τοπικά εκεί και ο Νέστος. Η Καβάλα κάποτε, η Καβάλα κάποτε είχε όλα τα μούτρα να πούμε. Η πυγμαχία ξεκίνησε το kickbox από εκεί. Δάσκαλοι, μάσκαλοι ξεκίνησαν από εκεί. Όλα τις νύχτας τα πουλιά εκεί. Αμπιόν ο Θεές πόλης, πλέον. Κάτι πτώματα στη Θάσο τα βρίσκαν θα μέρα μετά από 6 μήνες. Τα ξέβραζε η θάλασσα να πούμε. Δεν βλέπω τέτοια πράγματα τώρα να γίνονται εκεί στην Καβάλα. Πολύ. Εντάξει, ησυχάσαν τα πράγματα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν βγάζει πάλι άτομα. Με... Κουμάρια εκεί δεν παίζουν πολλά εκεί και τα λοιπά. Είναι ένα καφενείο εκεί. Ωραίο εκεί του. Πώς το λένε να δεις. Πώς το λέγανε τον οπαδό του Ηρακλή που έβγαινε εδώ και φώναζε. Που έλεγε. Το καφενείο του Αντωνιάδη είναι ωραίο εκεί, μαζεύονται εκεί πολύ κτλ. Το ξέρεις το καφενείο του Αντωνιάδη? Πού, στην Καβάλα? Στην Καβάλα. Ποιανού Αντωνιάδη, αυτού που βγαίνει στο ράδι και φωνάζει? Όχι ρε, αυτού του Αντωνιάδη, άλλου Αντωνιάδη. Ο ένας Αντωνιάδης είναι μόνο. Α, αυτός είναι από τη Γερμανία γι' αυτό. Ναι. Το συγκεκριμένο επώνυμο το έχουν μισή πόντι του Αντωνιάδη. Λοιπόν, θα έρθω να πιούμε ούζου στον Παλαούρο τώρα, άστα αυτά. Μπαλαούρο. Να του, όχι, όχι στην Καβάλα, ξέρει αυτό. Μπαλαούρο. Ναι, ναι. Θα έρθείτε ρε εσείς στον αγώνα τελικά με τον γιατρό? Εννοείται, αυτό
έχει κλείσει. Θα σα δούμε ή θα είστε να πούμε μυστικά, θα έρθετε εδώ πέρα. Όχι, εντάξει. Αν αλλάξει αμάξι ο γιατρό και πάρει κάνα πετρέλαιο καλό, πιο ασφαλή. Γιατί με αυτή τη μαούνα που έχει, εγώ. Τι πετρέλαιο ρε να πάρει, να έρθουμε να σα πάρουμε. Δε ρε Κώστα, για πάρει. Τι άλλο θε, ρε. Κόσμο αγαπάει, ρε. Σε περιμένει πώ και πώ. Εσύ και ο γιατρό τι πατέρα. Πάνε με μπροστά εκεί στην δράμα. Εγώ τη δόξα υποστηρίζω στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, όλη τη δόξα φυσικά και εσύ τη δόξα θα υποστηρίζει. Γιατί. Όχι, όχι, τη συμπαθώ πολύ τη δόξα. Όχι, άμα θε, μην υποστηρίζει τη δόξα. Τη συμπαθώ ιδιαίτερα. Ναι. Ισχύει αυτό τώρα να ρωτήσω τον γιατρό, γιατί χθες το είχα πει στον Κώστα και λίγο κάπως δυσαρεσκέτησε. Που μου είπε αυτός ο άνθρωπος που έκανε την ένσταση για την Καλαμαριά ότι η δόξα, ας πούμε, τα παιχνίδια τα παίρνει καθαρά, ενώ η Καλαμαριά τα καθαρίζει από πίσω. Εντάξει, θα συντάξει τώρα. Εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Όλοι έχουν τα όπλα τους. Ο ένας για τον άλλο καλή κουβέντα θα πει. Χριστιανικά αρχάς δεν υπάρχουν πλέον. Αρχάς. Μάλιστα. Έλα, Βίλε. Τι κάνουμε εγώ είμαι. Ναι, ναι φίλε, πανηγυρίζουμε την αυτή του Τραμπ εδώ. Δημήτρης Αργιανάρας, όπως εγώ. Έλα, έλα ρε Αργιανάρα. Ήσουν στο γήπεδο την Κυριακή. Κοίταξε πρόσεχε, μην μπουκάρεις και εσύ και βάζεις κανένα ξύλο. Δούλευα. Γι' αυτό, λόγω εργασίας. Ναι. Δικαιολογήσε. Βοήθα εδώ πέρα λίγο, με έχουν πάρει στο κατόπι. Κυριακάτη, κάτι εργασία υπάρχει. Δουλεύω security. Συνάδελφος είναι. Ναι, είναι security. Συνάδελφος. Λοιπόν, καλά αυτά τα γάρια τώρα σταμάτησε το πρωτάθλημα, ρε φίλε. Τα γάρια πραγματικά. Δηλαδή, τιμωρείς το ποδόσφαιρο. Πιάσε αυτός που το κάνανε και τιμώρησε τους. Άμα θέλει ο εισαγγελέας μπορεί να το κάνει μέσω του κοριού. Καλύτερο πάμε να πιάσουμε ρυθμό για Αργιανάρα να μας κόψουν πάλι. Ναι. Κοίταξε, ο Κισαμικός θα πήγαινε στο Ηράκλειο τώρα που θα αλλάξει πάλι έδρα. Γιατί κουλέ παίζει. Θα γίνω στο Γεντίκουλε. Τώρα θα γίνει στο Γεντίκουλε. Στο Γεντίκουλε, εντάξει, νο, να στο έχει καλέσει. Ραβδόπουλε, ναι. Πριν λίγο είπες ότι βγήκε το πόρισμα της πυροσβεστικής, το οποίο. Ήταν εμπρισμός. Εμπρισμός λέει. Ναι. Σπίρτο. Σπίρτο. Πώς λέει ο γιατρός, δεν θα γίνει το πόρισμα. Η ΕΠΟ είπε θα αναθεωρήσει εφόσον υπάρχει επίσημο πόρισμα την πυροσβεστική υπηρεσία. Ναι, επίσημο πόρισμα που να λέει ότι δεν ήταν εμπρισμός. Ό,τι και να, περίμενε το πόρισμα. Ναι, φίλε, εγώ θα πω κάτι. Πιάνουν ένα δάσκαλο να ασελγήσει ένα μαθητή. Κλείνουν τα σχολεία. Αυτό ακριβώς λέω εγώ. Πιάνουν έναν διοικητή νοσοκομείου να κλέβει γάζες. Κλείνουν τα νοσοκομεία. Όχι. Όχι. Πιάνουν τον παπά να κλέβει τον παγκάρι. Κλείνουν εκκλησίες. Γιατί να κλείσει μπάλα δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Θα κλείσει μπάλα, πώς θα γίνει. Κοιτάξτε, δηλαδή. Αυτό, τι θα γίνει αυτό δηλαδή. Το οποίο μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι οι ομάδες της Β' Εθνικής, οι οποίες στήγονται άμεσα, γιατί βέβαια. Πρακτικά η Γ' Εθνική σταματάει λόγω του κυπέλου. Και η Α' Εθνική λόγω των εθνικών. Η Γ' Εθνική δεν την πηδήξαμε, δεν έχουν ρυθμό, το σταματάμε. Ξανά μπήκαν οι ομάδες, παίξαν δύο μάτς, ήταν έτοιμοι να γίνει και εμβόλυμη την άλλη Τετάρτη. Θα έπαιρνε σε ρυθμό η κάθε ομάδες. Όλες οι ομάδες βρίσκανε τα πατήματά τους, ξαφνικά τους λες σταματάμε το ποδόσφαιρο. Όχι. Ναι, ναι, ναι. Τι σου φταίει η συγκεκριμένη κατηγορία. Δηλαδή, μισό λεπτό, βρήκανε στη Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ τα ντουβάρια λεφτά θαμένα. Τι άπει, καταργώ τα κόμματα. Εννοείται. Πώς θα γίνει, λοιπόν, δηλαδή. Πριν λίγο διάβασα αυτό που λέει και η γιατρέα και τον παλικάρι Αργιανός. Ένα άρθρο πριν μια ώρα περίπου, το οποίο λέει ότι με παρέμβαση της κυβέρνησης θα βάλουν δηλαδή τρομοκρατική στο σπίτι του Μπίκα για να δει τώρα πώς έγινε και τι έγινε. Δηλαδή, φίλε, και τι έγινε, δηλαδή, κάψα ένα σπίτι τώρα και τι να κάνουμε. Εντάξει, καταδικαστέω, αλλά δεν φταίει το ποδόσφαιρο. Σαν άθλημα φυσικά. Πάντως εγώ ήμουν ασφαλιστική εταιρεία και μου έρχονταν αρχιδιετής να ασφαλίσει σπίτι, θα του λέγα με τίποτα. Αυτός ο γιατρός είναι. Είναι σαν το Προύσαλη, τους δίνει δυο και τους κάνει αλόγατα. Μ' ακούς. Ναι. Υπάρχουν ομάδες όπως ο Άλλης, ο Απόλλων Σμύρνης, ο Όφη και αυτές οι ομάδες, οι οποίες αυτή τη στιγμή πληρώνουν και έχουν συμβόλαια μεγάλα, έτσι. Ναι. Όταν αυτό το πρωτάθλημα σταματάει για ένα μήνα και ένα μισή μήνα, ναι. Αυτές οι ομάδες μπαίνουν μέσα. Βέβαια. Υπάρχουν ομάδες που έχουν παίχτες από τα χωριά τους, εντάξει. Ναι. Αλλά, ρε φίλε, δεν μπορείς να κατημωρήσεις τις ομάδες έτσι και τους προέδρους που χώνουν λεφτά αυτή τη στιγμή. Πάντως τηλεοπτική στέγη δεν έχει βρει ακόμα η Β' Εθνική. Ο Άρης ψάχνει να βρει μόνος τηλεοπτική στέγη από ό,τι διάβασα σήμερα. Εντάξει, πιο πολύ κινήθηκαν διαδικτυακά. Τώρα ο Άρης μπορεί να βρει τηλεοπτική στέγη μόνο. Ναι, ναι, θα βρει. Στο μέτρο σπορτελία και αστέγαστρο. Λογικά θα βρει ο Άρης. Α, καλά βέβαια. Αργιανάρα είμαστε. Αργιανάρα. Έκλεισες. Άντε το λόγο του Άρη. Φτάνει. Επόμενος κύριος. Μάλιστα. Ναι, παιδιά, ακούγομαι. Καλησπέρα. Ακούγεστε. Καμπάρα. Καμπάρα. Παναγία των Παρισίων. Μέχρι και στον Άιδεράπη, πιο κάτω. Έλα, φίλε. Καλησπέριζω την παρέα. Πριν πω στο θέμα της ημέρας για το μπουκάλι και το σπίτι του Μπίκα,
θα έπαιρνα ούτως ή άλλως τηλέφωνο. Μια που έχεις και το γιατρό τώρα εκεί πέρα, θέλω λιγάκι να το φέρω σε δύσκολη θέση. Το γιατρό, δύσκολα θα το φέρεις σε δύσκολη θέση το γιατρό. Για φέρτο. Γιατρέ, επηρεάζεις καθόλου το Ραπτόπουλο, το θεωρείς λίγο αφελή? Θέλω να σε ρωτήσω, θα σε πνιδιάσω και μετά θα σου το εξηγήσω γιατί. Νομίζω ότι κάθε άνθρωπος δεν επηρεάζεται από το περιβάλλον του, αλλά μόνο όλοι επηρεάζομαστε από το περιβάλλον. Μην μου κάνεις τώρα. Πες το πιστεύεις ότι είναι λίγο αφελής σε θέματα τα οποία είσαι λίγο παραπάνω γνώστης, σε πιστεύει και τα ρίχνεις στη δημοσιότητα σε επικοινωνιακά? Όχι. Κάτσε να μάθουμε συγκεκριμένα τι λέει. Πρέπει να μας συγκεκριμένα. Πείτε μας λίγο σε ποια θεματολογία. Σε πολύ. Πείτε ένας λίγο τη θεματολογία. Ποδοσφαιρικά. Ένας ποδοσφαιριστής, γιατρέ μου, πιστεύεις ότι η αξία του στο χρηματιστήριο το ποδοσφαιρικό είναι και η αλήθεια, η πραγματικότητα σχετικά με την αξία του? Ναι ή όχι? Κοίταξε, επειδή υπάρχουν τα σύγχρονα sites τα οποία διαμορφώνουν τάσεις και δίνουν, ας πούμε, αξιολόγηση βάσει ηλικίας, βάσει αποδόσεων, βάσει συμμετοχών, δεν τα πιστεύω αυτά πραγματικά. Δηλαδή, ούτε καν τα προσέχω. Κάτσε, ό,τι βλέπουν τα μάτια μου. Κάτσε, άμα κάνει 10 ευρώ και ένας 20.000 ευρώ, μπορεί δηλαδή να είναι όμοιο ή ο 10 ευρώ να είναι πιο. Μπορεί καμιά φορά ο 10 ευρώ να είναι πιο χρήσιμο από αυτό που κάνει παραπάνω. Κάτσε να δούμε, θέλει να καταλήξει αυτό κάπου. Κάτσε. Είναι κάτι, θέλει να πάει την κουβέντα, θέλει τώρα, κάτσε. Μα πού να πάω? Δηλαδή, κάθεσαι, στέλνεις μηνύματα, σχολιάζεις. Επιβλητικός ο Παπασταθόπουλος, ηγεμόνας, πρίγκιπας. Χίλια δυο αυτά τα μεταφέρει στον Κωστή. Ο Κωστής τα συζητάει με τον Κόκκινο, τα παίρνει ο Ραγκάτζης και έχει πάρει μια σειρά το πράγμα ότι ο Παπασταθόπουλος είναι ο ποδοσφαιριστής, ο καλύτερος σέντερ μπακ όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Δεν είναι. Κάτσε να μάθει την αντίκουση. Ο Κωστής, ο Μανολάς, να στοιχίζει 5 φορές περισσότερη χρηματιστηριακή αξία στο ποδοσφαιρικό στερέωμα. Μπορεί να έχει καλύτερο μάνατζερ. Να σου πω κάτι. Αν μπει στο Transfer Market, οι τιμές χρηματιστηριακές αγόριμου γλυκών. Μήπως έχεις λίγο σύμπλεγμα με την ομάδα που έπαιζε και κάνεις αυτό το συμψηφισμό? Για ποιο λες τώρα? Επειδή πέρασες από τον Ολυμπιακό. Γιατί μου κάτι. Ναι. Ο Μανολάς ηλικιακά είναι μικρότερος από τον Παπασταθόπουλο. Γι' αυτό και η χρηματιστηριακή του αξία είναι μεγαλύτερη. Γιατί έχει μεγαλύτερο χρόνο να παίξει ποδόσφαιρο συγκριτικά με τον Παπασταθόπουλο. Μην τρως τον παπά που σου προσφέρει κάθε. Αν δεν υπήρχε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αν δεις την οτροπία. Γιατρέ μου, εάν δεν υπήρχε η ρήτρα του 50% του Ευαγγελόπουλου και του Μαρινάκη που ήταν στο συμβόλαιό του, θα παίζει δίπλα στον Μπικέ και όχι ο Μαπιέ. Θα παίζει ο Μανολάς δίπλα του. Και ο λόγος που δεν έφυγε από τη Ρώμα είναι αυτός. Ή μήπως λέω ψέματα, είναι κάτι άλλο. Η οποία Ρώμα σκίζει η άμυνά της. Την έκανε η Πόρτο και συγγνώμη, την έκανε το Champions League. Δηλαδή τώρα μην τρελαθούμε. Αυτό που σου είπα ότι το 50% της μεταπόλησης του θα πάει σε Ευαγγελόπουλο και να μιλάμε τώρα, μιλάμε για πράγματα και γεγονότα. Να μην μιλάμε τώρα. Εντάξει, τώρα οι managers έχουν καταστρέψει το ποδόσφαιρο. Να, όχι, δεν το λέμε αυτό. Όχι. Άκου φίλε, θα τους βάλουμε τον ένα δίπλα στον άλλον. Σωματικά προσόντα. Πάμε στα σωματικά προσόντα. Όπου γουστάρει. Σωματικά προσόντα. Ένα είναι κοντό, άλλο είναι ψηλό. Πάμε σωματικά προσόντα. Ποιο είναι καλύτερο? Πάμε στη δύναμη. Ο Μανολάς είναι πιο ψηλό. Πάμε στη δύναμη. Μακράν ο Μανολάς. Ο Μανολάς. Ένας με ένα είναι ανήκει. Μπορεί να πιάσει ο Μανολάς το Μέση, σαν χαφ, και να τον σβήσει όπως ο Παπασταθόπουλος. Δυνατότητα προώθησης παιχνιδιού. Πρώτη πάσα όταν την πάρει την μπάλα. Δυνατότητα χρήση δύο ποδιών. Ταχύτητα. Ταχύτητα. Ακρίβεια στη μεταβίβαση. Ταχύτητα, ναι. Μακράν ο Μανολάς. Ναι, μακράν. Στο ένα μένα χαμηλά. Σταμάτουμαν όταν πάρει τον αντίπαλο φόρ. Τι, έχει ρουφήξει τον Ρονάλντο, ρε σπίτι τώρα. Ο άλλος ρούφηξε το Μέση. Σαχάφ. Σε μάντουμαν. Χάσαμε 2-0 με ζόρι. Ο Μανολάς στη Ρώμα παίζει γυμνός και ο άλλος είχε το Χούμελς. Θα ακούσει εμένα ένα προχωρημένο. Δεν θα λες το από μετά. Υπάρχει Χούμελς φέτος στην Ντόρτμουντ. Ναι, σε ρωτάει. Έτσι, δύο χρόνια, για τα δύο χρόνια μιλάμε που έπαιζε, γιατρέ. Χούμελς τώρα δεν παίζει. Αλλά ο Μανολάς στα 2,5 χρόνια που είναι στη Ρώμα είναι γυμνός. Το παίρνουν σαλιαγκούς από εδώ και από εκεί. Σαλιαγκούς. Μόνος του παίζει. Πες μου ένα όνομα σέντερ μπακ, δεν θα είναι. Εγώ νόμιζα ότι εσύ θύμωσες. Μου πεις κανένα παλιό σέντερ μπακ και λέω μπλέξαμε τώρα. Κοίταξε. Άστο, γιατρέ, πάρ' το πίσω. Δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Δίπλα. Εγώ σου λέω κατά την πολύ υποκειμενική μου άποψη, θεωρώ πολύ καλύτερο στόπερ τον Παπασταθόπουλο από τον Μανολά. Ναι, αλλά είδες, επηρεάζεις τον Κωστή, το μεταφέρεις στον Κόκκινο, το λέει τώρα κάτσε και παίρνει μια έκταση. Ένα θέμα που δεν γίνεται. Τώρα νομίζω είναι ανόητο να κάνουμε τη χειρουργική σύγκριση και να μαλώνουμε αν είναι καλύτερο στόπερ από τον Παπασταθόπουλο.
Όχι, είχαμε σε πάρει την προηγούμενη εβδομάδα που το είχε πέσει ο Κωστής, αλλά δεν είχα μισή ώρα στο τηλεφωνικό κέντρο και έπεσε. Πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας. Πάμε. Σήμερα, παιδιά, ο Κανελάκης έκανε πάλι να πούμε μια συνέντευξη φοβερή. Όφιλε, κακώς έπρεπε να πάρει από τον Τζατζαρά άδεια, αν βγάλει τον Αλαφούζο. Κάτσε, ρε, όχι, δεν το πήρε άδεια από τον Φαρδί μέσω. Κακός, έβγαλε Αθηναίο, εχθρός. Μάτε να μην δεστα, είναι εχθρός, είναι Θεσσαλονίκη, Μακεδονία. Έβγαλε τον Αλαφούζο. Έβγαλε τον Αλαφούζο. Έβγαλε τον Αλαφούζο. Λέγε, σ' ακούμε. Ωραία συνέντευξη. Πολύ ωραία συνέντευξη. Βέβαια. Σταμάταρε να μιλήσουμε. Μήπως αύριο βγουν τίποτα και τον βρίζουν τον Κανελάκη. Λοιπόν, άκουσε τώρα, δεν ήταν ο Αλαφούζος. Δώσ' μου 40 δευτερόλεπτα, δώσ' μου 40 δευτερόλεπτα, μην κλείσεις. Α, μην κλείσεις. Δεν κλείσω, βέβαια. Ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλα. Έλα. Τώρα θα ακούσετε την είδηση. Σήμερα βγήκε η είδηση, Κωστή. Ό,τι. Γιατρέ και το παλικάρι, δεν ξέρω τον όνομα. Ο Στέφανος, ναι. Για πες. Ο Στέφανος. Βγάζει τον Κούγια ο Κανελάκης που λες, Κωστή. Από ένα διάλειμμα. Αν νόμιζα για τον Αλαφούζο που έλεγε. Όχι, ρε αγόρι, μα ακούσε τώρα. Εδώ βγήκε η είδηση τώρα. Αστυνομική είδηση, αστυνομικού περιεχομένου. Πήγαμε τον ποδοσφαιρικό. Του λέει λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό το που έγινε στο σπίτι του Μπίκα, του λέει του Κούγια. Α, μου λέει, δεν ξέρετε τι γίνεται. Λέει, τι εννοείται, από πού, οι έρευνες, λέει, πού στρέφετε εσείς, η άποψή σας ποια είναι. Εσείς τι λέτε, λέει ο Κούγιας, να είναι από τη μεριά του Μαρινάκη. Του Μαρινάκη, είναι ποτέ δυνατόν να το συμφέρει. Φυσικά, λέει και ο Κανελάκης. Δηλαδή, τι εννοείται, από πού δηλαδή. Από την πλευρά της συμμαχίας, λέει ο Κούγιας. Συνέντευξε 4 ώρα τώρα, το μεσημέρι τώρα, όπως τα λέω. Δηλαδή, τι εννοείται, λέει ο Κανελάκης, αμά σου λέει, ήδη συμμυρίζει. Από την πλευρά της, του Παναθηναϊκού. Όχι, λέει, και από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Την πλευρά του κυρίου Σαββίδη. Όχι, μου λέει, από την κυρία Σαββίδη. Τα καλύτερα. Άρα, για τον άλλο να είπε. Πρόσεξε τώρα, τελειώνω αυτό και κλείνω γιατί κράτησα πολύ τη γραμμή. Δηλαδή, τι εννοείται, λέει, από την πλευρά της ΑΕΚ. Άρχισε η σύσκεψη πάλι, τελείωσε το διάλειμμα και φεύγω και πάω μέσα. Μεγάλη κάτω ο κοντός. Καλό. Ωραίος ο ακροατής. Ναι, δυνατός. Άντε, κλείνω, γεια. Πολλά ξέρει. Καλά τα είπε, ρε. Ναι, καλά τα είπε. Χωμένος στο βούρκο ο ακροατής. Παρακαλώ. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Έλα, Κωστή. Καλώς τώρα. Κώστας, Ολυμπιακός. Οι γραμμές είναι ελεύθερες. Μας έριξε λίγο το διάλειμμα. 90-90-90. Για Τραμπ, τι έγινε. Διάφορος είναι ο Τραμπ. Αδιάφορος. Έλα τώρα, σιγά. Έτσι το κόβω κι εγώ. Ποιος ασχολείται με αμερικάνικες εκλογές τώρα. Σιγά. Έτσι. Για λέγε, φίλε. Έλα, ποιος τώρα μου ρίχνει, ασχοληθούμε τώρα με αυτά. Σωστά. Λοιπόν, γεια και εσένα, γεια και στα παιδιά. Έλα, για αυτό που λέγατε πριν, μια χαρά στο πριν και τα δύο. Και πάντως συμφωνώ με αυτό που είπε ο φίλος, ότι άμα δούμε γενικά την άμυνα της Dortmund όλη την τετράδα, με την τετράδα που είχε η Ρώμα, πιστεύω δεν συγκρίνονται με τίποτα για να τους βάλουμε και δίπλα-δίπλα. Να μην ξεχνάμε όμως ότι. Τα χρόνια αυτά και ο Πίλτσε και οι άλλοι είναι ακραία μπακ πολύ ψηλό επίπεδο από αυτά τα γάρια που έχει η Ρώμα. Άμα δούμε και η Ρώμα κάθε χρόνο της αλλάζει. Έχει πάει η Χολέμπα στο Ρωσίδι, μετά κάτι. Πώς λέγονταν αυτός ο Βραζιλιάνος, ένα παιχταράς και είχε γίνει 45 χρονών. Γιατί η Χολέμπα στο Ρωσίδι, Μανολάς, δεν είναι. Το Μαϊκόν. Είναι Ρωσί, αλλά δεν είναι. Ο Μαϊκόν, ναι, 45 χρόνια το Μαϊκόν είχαν και βάλει. Τι στόπερ είχε δίπλα ο Μανολάς, θυμάσαι. Ο Μανολάς είχε ένα πολύ καλό στόπερ που βγήκε ο Βραζιλιάνος που έσπασε το πόδι του Καστάν και τώρα δεν έχει φύγει. Μαρκίνιος. Ποιο Μακίνιο δεν συγχωρείται, ο Μακίνιο δεν είναι αυτό, είχε φύγει. Είχε φύγει από πιο μακριά. Είχε πάει ήδη στην Πάρη. Το Γερμανό πήρε από Στουτγκάρδη, το μαύρο. Ναι, αυτό ο Γερμανό, ο Ρούντιγκερ. Μαύρο πήρε από Στουτγκάρδη, ο Ρούντιγκερ αυτό που έχει χτυπήσει τώρα και πριν χτυπήσει είναι σαν το Φελίπε Σαντάνα που του φέρει Ολυμπιακό. Ένα γρήγορο άμπαλο τέτοιο είναι. Πολύ κακό πέφτει. Τα χάφτη Ρώμα. Τα χάφτη Ρώμα μπροστά. Τα χάφτη είναι εκτό από τον Τερόφι που έχει γεράσει εκεί, δεν ξέρω τι κάνει, ξενυχτά όλη μέρα. Η άλλη μια χαρά είναι. Και ο Βίντεκ, αυτό ο Γάλλο είναι καλό και οι άλλοι. Και ο Ναϊκό είναι μια χαρά είναι τα χάφτη. Και ο Στρότμαν, καλά χάφ.
Ναι, αλλά ο Σπίτμαν έχει χτυπήσει. Αλλά σου λέω ότι για τετράδα δεν υπήρχε ούτε ο Χούμελς, ούτε υπήρχαν τα φλάγια μπακ. Δηλαδή, σαν πίστευα πως θα θέλουμε να ανεβάζει πολύ την Ντόρτμουντ. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλοί και οι δύο. Θα δούμε στο τέλος της καριέρας τι θα κάνουν. Ποιος είναι πιο πολυθεσίτης, πιο έτσι πολυχρηστικό εργαλείο, all around. Ο Παπασταθόπουλος παίζει και πλάγια θεωρητικά. Τώρα δεν ξέρω από πότε. Και δεξιμπακ παίζει ο Παπασταθόπουλος. Αυτό ξέχασα να το πω στο προηγούμενο. Και δεξιμπακ παίζει. Μα η Ντόρτμουντ για δεξιμπακ δεν είχε πάρει και τον έκανα στο βασικό γιατί. Και χαφ. Μαν του μαν πήρε τον. Τον Ιβι, τον Ιβι, το. Ναι. Το είναι πιο ευαίσθητο. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όσο πιο πολλές θέσεις καλύπτει ένας ποδοσφαιριστής, τόσο πιο αξιοσύνη. Άρα παίζει τεσσάρι, διάρι, εξάρι. Ο Μανολάς παίζει μόνο τεσσάρι, ας πούμε. Εντάξει. Δεν παίζει παιδιά εξάρι. Εξάρι έπαιξε μια φορά που ήταν 24 χρονών τότε που τον είχε πάρει στην Ιταλία η Μίλαν. Οπότε, πόσο χρόνο είναι ο Παπασταθόπουλος, να δούμε πόσο καλά γνωρίζει. Τώρα είναι 28-29, πόσο είναι. 28 είναι, στα 29. Εντάξει. Ο άλλος είναι πιο πολύ. Ο άλλος είναι 25. Γι' αυτό παιδιά και έχει και μεγαλύτερη αξία χρηματιστηριακά γιατί έχει 4-5 χρόνια παραπάνω συμβόλαιο. Αυτό έτσι καθορίζεται. Εγώ συμβαίνω και τους δύο παίχτες, μακάρι να είναι και δύο καλοί και πιστεύω πάντως ότι είναι... Άμα τους κάνει μια κλίκα ο Τζαβέλας μέχρι που τρώει τον έναν από τους δύο και παίζει αριστερό στόπερ αυτός τώρα. Ο Τζαβέλας είδες ότι έχει βάλει το κεφάλι κάτω και πάει πλάγιο μπακ στην Εθνική Ελλάδος. Ποια φύγα να κάνει. Δεν μπορεί να φάει ρε φίλε. Δεν μπορεί να φάει το Μανολά και τον Παπασταθόπουλο ο Τζαβέλας. Δεν μπορεί να τους φάει. Λοιπόν, άμα σου πω ότι θεωρώ καλύτερο τον οικονόμο τον Μανολά θα με βρήσεις, αλλά το θεωρώ. Τον οικονόμο της Μπολόνια. Ναι, τον είδα εγώ στο παιχνίδι με την Ισλανδία τότε στο φιλικό, τον είδα και από κοντά. Δεν ήταν καθόλου καλό. Τώρα δεν ξέρω. Τον βλέπω στην Πολώνια για να σταθείς εκεί πέρα στο ιταλικό πρωτάθλημα σε τέτοιου κυβισμού ναι, ομάδα. Στην Πολώνια δεν βλέπω. Και ιταλικό πρωτάθλημα δεν βλέπω εκτός από τις καλές ομάδες και τα ντέρμπι. Γιατί μιλάμε είναι σαν το ελληνικό και χειρότερο ίσως. Τέλος πάντων. Πολύ καταλημμένα παιχνίδια και πολύ αργή υπέρ. Είναι δηλαδή κάτι και βλέπει την Πολώνια Κατάνια εσύ. Βλέπω, ναι. Κατάνια έχει πέσει. Βλέπει κοκκινόχωμα σουφλίρε. Ποδοχώρη μου δανειά. Πολύ γύρω μου δανειά παραπέδει. Ναι. Ναι, για πες μου τώρα το χειρότερο Ολυμπιακό των τελευταίων ετών, πώς το βλέπεις. Αυτό είναι καρφί. Ναι. Με αυτά που έτσι όπως το χαρακτήρισαν οι δημοσιογράφοι που ξέρουν και πολύ ποδόσφαιρο. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι σαν ομάδα η ποιότητά του δεν έχει πέσει. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός παίζει σε κανένα, ούτε στο 60% δεν παίζει. Αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι. Έχω μία απέτηση ομάδα... από τον Ολυμπιακό φέτος. Εάν καθαρίσει νωρίς το πρωτάθλημα, να διακριθεί και στο Europa League, να φτάσει μέχρι τις 8. Δεν τον νοιάζει. Εντάξει, αυτό είναι δύσκολο. Είναι μια ποδοσφαιρική απέτηση. Θέλω δεν τον νοιάζει. Να κάνει την τον οπαδό του Ολυμπιακού δεν τον νοιάζει. Τον πρόεδρο του Ολυμπιακού δεν τον νοιάζει. Γιατί δεν φέρει λεφτά στο ταμείο. Εγώ επειδή έχω δει απίθανες ομάδες να διακρίνονται, κάτι Σπάρτα Πράγας, κάτι ομάδες στην Ανατολική Ευρώπη. Έχω μια απέτηση ο Ολυμπιακός να προχωρήσει. Φυσικά να κερδίσει μέσα στην Κύπρο τον ανύπαρκτο ΑΠΟΕΛ. Και να πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο. Εγώ θέλω να προχωρήσει, αλλά δεν μπορεί. Θέλω να προχωρήσει αν πέφτει η ομάδα. Έφυγες! Αν κάνει όπως την Δείπνο. Έφυγες! Αν του τύχουν οι δύσκολες ομάδες, δεν μπορεί να προχωρήσει με τίποτα. Αν βγει πρώτα στον όμιλο, θα έχει μια καλή κλήρωση 32, φτάσει στους 16. Δεν είναι, πρέπει να έχει τύχη. Γιατί θα έχουν ομάδες της Champions League αδύναμες που είναι καλές ομάδες. Δεν τον νοιάζει τον Μπρουτόταυρο, ρε. Φέτος οι ομάδες της Champions League δεν είναι τόσο καλές. Μια παρατήρηση για να κλείσω. Θέλω να σου πω ότι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κάνουν ποτέ τίποτα. Γιατί τόσα χρόνια Σαββίδης και Αλαφούζος και δεν έχουν μάθει ακόμα πότε πρέπει να δείχνουν τους προπονητές. Κάτι παρακολούθατο. Έλα, καλή συνέχεια. Ο άλλος ξέρει. Το σπίτι του μπήκα κάει και λέει από ετεροχρονισμένο εμπριστή του καλοκαιριού. Κοροϊδεύει. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα στην πιο ερωτική πόλη κύριε Ραβδοπούλου. Να μην μιλήσει κανείς. Ακούμε. Καλημέρα στους ακροατές του Μετρόπολη, καλημέρα στην παρέα σας κύριε Ραπτόπουλε, στο Βασίλη, στο νεαρό εκεί, το Λεβέντη που το κορίτσι από το ξενοδοχείο ρίχνει μαύρο δάκρυ. Τι το έκανες πάλι βρε? Απ' τη Τίνο έρχεται γονατιστή, τάμα έκανε. Ναι, ναι. Τάμα την άλλη φορά, με πήρε τηλέφωνα γιατί έχουμε κρατήσει μια φιλία με την κοπελιά. Τώρα μη μας βγάλουν και κανένα όνομα στη Θεσσαλονίκη, τι κοινό έχω εγώ με τον Στεφανάκο, ότι είμαστε και οι δύο μπατζανάκηδες. Με την κοπέλα στο μπαρ, καλημέρα στο Γιάννη τον Γελιτίδη. Μπερδεύτηκα για λίγο Κωστάκι μου, μπερδεύτηκα. Τι νόμιζες? Με τους ακροατές. Γιατί? Δεν ξέρω, με έναν ακροατή που παίρνει τηλέφωνο και κάπως σε αποκαλεί. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την πόλη. Εν πάση περιπτώσει, Βασίλη, είμαι στεναχωρημένος. Γιατί? Τι? Γιατί ο
μεγαλομέτωχος της ιστορικής ομάδας του κάμπου με τα πρωτοπαλίκαρα του κάμπου, τον Άο Τρικάλων. Δεν πάει καλά. Αυτή η ιστορική ομάδα που ο άνθρωπος έχει ματώσει. Δεχτήκανε να μην πληρωθούν τα παιδιά, Βασίλη. Τι λες, έχει ελπίδες αυτή η ιστορική ομάδα να δερματίσει στην πρώτη τριάδα? Έχει, έχει. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς, ε. Είναι νωρίς, ναι. Η ομάδα της δεύτερης καρδιάς του κυρίου Ραπτόπουλου που είναι και αμαρτωλή, που έχει 2-2, λες να συνεχίσει το σερί? Τώρα εντάξει, η ομάδα ικανότητες έχει, η ρόστερ έχει. Νομίζω ότι λογικά εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει την ομάδα της Καλυθέας, τον Τάκη Γκόνια που έρχεται εδώ την άλλη εβδομάδα. Μεγάλο μάτς. Αυτός είχε ένα GTI, τι είχε, ένα Golf GTI και... Πεζό, να ακούσε τα γκέμια να σταματήσει το αυτοκίνητο, θυμάμαι κάποτε. Στην συνεχεία έχει 2 εκτός έδρας αναμετρήσεις. Μάλιστα. Στον Πανηγιάλη προς τον Απόλλων Αθηνών. Εκείνη και τώρα που λέγατε για Παπασταθόπουλο, ξέρετε τι θυμήθηκα, Βασίλη μου, Σωτηράκι μου και Κωστάκι μου? Για πες. Σε μια προπόνηση που όταν έπαιζε στην ομάδα της Βορείου Γερμανίας με τα πράσινα. Στη Βέρντερ Βρέμης, ναι. Ναι. Πώς την είπες, Αθήνα, Βασίλη? Βέρντερ, στη Βέρντερ. Α, στη Βέρντερ, ναι, Αθήνα. Σε μια προπόνηση είχε τραβήξει κάτι ασωτριάρια που λέει και ο Σωτηράκης, δανείζομαι τον όρο ασωτρία, που λες σε έναν Ιουγκοσλάβο, σε έναν Αρναούτοβιτς. Ξέρεις γιατί, ε? Γιατί, καλέ, να ακούσω. Γιατί έκανε το λάθος εκείνος που έβρισε τη. Αυστριακό ή Αρναούτοβιτς? Ναι. Αρναούτοβιτς, ναι. Εκείνος έφυγε, πήγε Σαουθάμπτον και ο άλλος πήγε την ίδια χρονιά. Ήταν να πάει στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, αν δεν κάνω λάθος. Δεν μου λέτε, ρε. Αλλά το σοδρόμο ο Κωστάκης ο Φάρας τον πήγε μέχρι τον Ντόρτμουντ για 500 χιλιάρικα παραπάνω. Δεν μου λες οδηγία του, κύριε Σάβα. Πες μου, τι θέλεις να σου πω. Πυγμάχους ποδοσφαιριστές Έλληνες. Κάτι από το παρελθόν θυμάσαι? Καλούς πυγμάχους. Κοίταξε, θυμάμαι ένα αλυσμόνητο μάτς. Για πες. Ένας τερματοφύλακας, ναι, που ήταν και αντιπρόεδρος, που είχε ματώσει το χείλι του. Ναι, Βασίλης Κωνσταντίνος. Που ήταν σε ένα επεισόδιο με ένα ούζο 12 με ένα παιδί εκεί σε μια ομάδα. Ναι, το Χαριλάου. Αυτός ήταν πυγμάχος. Νομίζω ήταν με το μεγάλο το σέντρε μπακ, με το Γκλέζο, νομίζω είχαν έρθει στα χέρια τότε. Όχι Γκλέζο. Με το Συνετόπουλο ήτανε? Με το Συνετόπουλο, ναι. Αυτό ήτανε. Α, και τώρα τι θυμήθηκα, Κώστα μου, το συζητούσαμε σήμερα. Για να δούμε, παλιοί, θυμάστε καλούς πυγμάχους ποδοσφαιριστές? Καλούς. Τους δύο θυμάμαι. Δύσκολα, ρε, σύντα. Πού να θυμηθούνε. Αυτού θυμάμαι, Κωστάκι μου, αλλά ξέρεις τι με έλεγε ο κύριος Σάββας? Δεν μου λες την ιστορική ομάδα του Διαγόρα Ρόδου, τι θυμάσαι? Με σέντερ φόρ το Δουρδουνά. Πώς το Δουρδουνά. Το Δουρδουνά. Που έκανε χατρίκ με τον Άρη. Περίμενε, θα σε βάλω quiz. Ποιες ομάδες τότε στην εφταετία 67-74 έπρεπε να διαλυθούν? Ποιες? Τις διαλύσανε. Γιατί ήθελε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Κεργοτέλης, ο Κωνσταντίνος Ασλανίδης. Διαγόρας Κεργοτέλης διαλύθηκαν. Δεν αφήναν την Καλαμαριά να ανέβει. Λόγω αριστερής. Και διαλύσανε τη ΜΕΝΤ. Τη ΜΕΝΤ, ποια είναι η ΜΕΝΤ? Κάτι κομμουνισταράδες εκεί στην Τούμπα που είχαν κάνει μια ομάδα. Και Ένωση Νέων Τούμπα. Έγινε τέτοιο πράγμα στη Θεσσαλονίκη, Κώστα? Επιχούντας, βέβαια. Και την Καλαμαριά. Έγινε τέτοιο πράγμα στη Θεσσαλονίκη. Την Καλαμαριά που ήταν όλοι κομμουνισταράδες, αριστεροί και δυνατοί, δεν την αφήνανε να ανέβει κατηγορία. Γιατί αυτή τη ΜΕΝ που έπαιζε τότε? Στο Β' Εθνική. Βόρειο Όμιλο. Βόρειο Όμιλο. Η προοδευτική, θυμάμαι, ήταν. Προοδευτική. Προοδευτική, ναι, ναι. Κορυδάλλου. Ο Αστέρας Τρίπολης, αν δεν κάνω λάθος. Δεν υπήρχε Αστέρας Τρίπολης. Λοιπόν. Βαγγέλη. Είναι συγχώνευση, το κάνανε και έκανε συγχώνευση, Κωστή μου. Άσου αυτού τώρα, Βαγγέλη, άκουσε με ένα. Θέλω μία χάρη και από τον. Από τον Κυρσάβα. Δεν θέλω να με πεις πάλι για το Κάμπριο. Ναι. Γιατί αυτό το διευθυντήσαμε το θέμα. Άκου τώρα. Κάνει ο Κώστας. Άκου τώρα. Με μουσική υπόκριση το Τσιφτετέλη και τον Παοξή που πήγε στο ξενοδοχείο. Αυτό θα το κάνουμε. Θέλω μία χάρη από τον Κυρσάβα τώρα. Θα του πει. Θα πάρει τη Μέρτσε. Λοιπόν, θα βάλεις μέσα Πάρτο και Σιώβα και θα τους φέρεις εδώ πέρα. Να ανεβώ τρένο. Άιντε. Να ανεβείς τρένο. Βέβαια τώρα. Άιντε. Δηλαδή, τόσο από το δαχτυλίδι είσαι και μεγαλόκαρδος. Έχεις δανεικούς. Ναι, θέλει δανεικούς. Θα ναι. Τους φέρεις. Δεν θα τους φέρεις. Πες το, Κυρσάβα. Άλλο θέλετε να κάνει, βρε, αυτός ο μεγαλόκαρδος. Εγώ μεγαλόκαρδος είπα, δεν είπα τίποτα άλλο. Είπε ένα μπουχαλάκι. Δεν μπορεί να ένα μπουχαλάκι.
Ένα μανδάτι. Να μ' αρθεί μανδάτι από το Champions League, ρε. Τι. Δηλαδή, κανένα Μπάντοβιτς, κανένα Νικοπολίδη. Σιγά. Για τον κάνει, τον Νικοπολίδη. Για παίκτες μιλάμε τώρα. Γιατί προπονητή κουστάκι μου δεν θέλει. Γιατί. Τον Νικοπολίδη. Τον Μπάντοβιτς. Πνευματικό παιδί του Μεγαλοφρύδη. Αυτά ήταν του κόκκαλη, παιδιά. Δεν έχει. Γιατί, τι σημασία έχει, γιατί ποιο είναι, δεν μου λε Κωστάκη μου, πε μου λίγο τη σύνδεση του διοικητικού συμβουλίου. Πεταμελή. Σιγάμισε βέρ. Άτομα. Σιγάμισε βέρ και το λεμονί, ρε προπονητή. Το σερτάκι. Ο Κυρτάκη θα έχει πρόβλημα, δεν θα είναι κουρεμένο το χόρτο του Χαριλάου. Θα το βρέχει. Θα το βρέχει, ναι. Δεν μου λέτε, κύριε Κωστάκη μου. Μάλιστα. Μπορείς να θυμηθείς ένα μεγάλο διαιτητή στη δεκαετία του 70. Βέβαια, Νίκος Λατάνο. Νίκος Λατάνος, από πού ήταν αυτός? Μίχας, Θεσσαλονικιός. Το Μίχας Θεσσαλονικιός ήτανε? Ο Μίχας, λέω, ο Λατάνος ήταν Θεσσαλονικιός. Ο Μίχας τι ήτανε? Αθηναίος. Αθηναίος. Μπορείς να θυμηθείς ένα μάτς? Μάτς. Που ήταν άριστος ο κύριος Μίχας? Άριστος ο κύριος Μίχας, όχι, δεν θυμάμαι μάτς. Έφαγε και τον Άρη και τον Πάο και έφαγε στο Καραϊσκάκι. Έκανε διάφορα κακά πράγματα. Μάλιστα. Δεν μου λες, Κωστάκη μου, να σε ρωτήσω. Τελευταίο, ναι. Ξέρεις ότι ο Παντελάκης είχε μέντορα τον Λάζαρο τον Τσόμο? Το ξέρω, ρε φίλε. Εγώ με τον Παντελάκη απαντήσεις δεν πήρα. Όμως, Κωστάκη μου. Ναι. Με τον Παντελάκη απαντήσεις δεν πήρα. Και αν θεωρούν οι παοξίδες υποκριτικό το άγαλμα. Εγώ βγαίνω φορά παρτίδα και λέω το άγαλμα του κυρίου Παντελάκη. Είναι μια σχέτη υποκρισία. Το Λάζαρο τον Τζόμο δεν πρέπει να τον ανάψουν μια λαμπάδα ίσα με τον πόη του? Γιατί. Περκέ. Το Λάζαρο τον Τζόμο. Γιατί. Γιατί τόσοι άνθρωποι περνούσαν κάθε μέρα από το γνωστό ξενοδοχείο. Ο Κώστας έπινε καφέ με τον Λάζαρο στον ημιόροπο. Άστα ρε, δεν μετράνε αυτά. Κλείσε. Πώς δεν μετράνε? Άστα, κλείσε τώρα. Εμείς είπαμε αν έπρεπε. Καληνύχτα μου στο μαγρινό Μπιλμπάο. 45. Εμείς ρωτήσαμε αν έπρεπε να γίνει άγαλμα στον Παντελάκη. Για μένα δεν έπρεπε. Αν θέλατε να πείτε για άλλο παράγοντα, ναι. Για τον Παντελάκη δεν έπρεπε να γίνει. Γιατί ο κόσμος είχε αντίθετη ροή συναισθηματική. Τι στεναχωριές. Σε 10 χρόνια θα το ξυλώσουν και θα χτίσουν τον Γκαρσία. Λες. Τις ίδιες πέτρες. Βέβαια. Ίδιες πέτρες. Βέβαια. Έλα, το αρθεί προπονητής περίμενε τώρα. Ο Γκαρσία προπονητής. Γιατί δεν καλός. Τι να γίνει? Γιατί, δεν θα γίνει προπονητής. Ο Γκαρσία. Γιατί? Κοίτα, εμάς σαν ραδιόφωνο μας συμφέρει γιατί θα έχουμε. Πούδρα θα είσαι. Βέβαια. Ναι. Εφημερίδα να πουλάει φίλα, ναι. Τα site. 4-0 θα χάνει. Πάω καλά, πάω ξεδιλίκη να πούμε. Ο Γκαρσία. Κάνει το δάχτυλο. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Δεν ξέρω για πολλούς φίλες Ραπτόπουλα, αλλά ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος μπασκετμπολίστας που πέρασε από τα γήπεδα μπάσκετ ήταν ο Τσιπέχη Πυγμάχος, το οποίο ήταν ο μεγάλος Νίκος Γκάλης. Πυγμάχος ο Γκάλης? Ήξερε. Ο Γκάλης ήταν. Α, εννοείς δηλαδή από πυγμάχος ξεκίνησε. Άλλο λέω εγώ. Αν θυμάστε ιστορίες από το ελληνικό ποδόσφαιρο με ποδοσφαιριστές που άφησαν την ιδιότητα του ποδοσφαιριστή και έγιναν πυγμάχος. Μας το στέλνει σε μήνυμα κάποιος φίλος τώρα μόλις. Ναι, ο Θεός Γκάλης ήταν πυγμάχος. Ναι. Για σου λέω ποδοσφαιριστές δεν ξέρω, αλλά ο Γκάλης πριν ξεκινήσει, πριν γίνει αυτός που έγινε, ήταν πυγμάχος. Και κάνει και σάκο ακόμα και τώρα μαθαίνω. Αθλήτες στα 59 του, 59 δεν είναι ο Νίκ Γκάλης? Ναι, το 57 γεννημένος. Εγώ τον είδα πριν 3 μήνες εκεί Τσιμισκή με, πώς λέγεται εκείνος ο δρόμος που ανεβαίνει το τρεμαρί που ήταν, δεν θυμάμαι, Παύλου Μελά, πώς το λένε. Είδα ένα κορμί τρομερό, πήρε κάποια κιλά. Λίγα. Ναι, αλλά είναι 60. Ναι, αλλά είναι 59 και δηλαδή. Αθλείται ακόμα. Αθλείται ακόμα, έχει. Δηλαδή το παράτησε το αντικείμενο. Τον αθλητισμό δεν τον παράτησε ποτέ. Ναι, ναι. Έτρεχε στο βοηθητικό του Καστατζόγλου. Δεν ξέρω την ιστορία. Την είχε πει κάποιο ακροατή. Πήγαινε χαλαρά ο άνθρωπο να πούμε. Όλοι τον κοροδεύαν. Λένε πώ πάει ο Γκάλης είναι αυτό. Και μετά έφυγε ότι φορούσε βαράκια στα πόδια του. Εντάξει, ο άνθρωπο. Είχε βάρει στα πόδια του, ναι. Λοιπόν, ο γιατρός θέλω να ρωτήσω πολιτικά και ιδεολογικά πού ανήκει, ας πούμε. Το έχω πει κατ' επανάληψη, δεν χρειάζεται. Ανήκει στα εξτρέμ. Στα εξτρέμ όχι τόσο, με την έννοια αυτή. Εσωτερικό χτάρι είσαι. Εντάξει, ναι. Εσωτερικό χτάρι, αριστερό εσωτερικό χτάρι. Είναι αριστερός εσωτερικός μέσα. Είναι δεξιός, ψηφίζει τον Τσίπρα. Όχι, ρε. Κομμουνιστής. Ανέταχτος αριστερός, έτσι θα το. Ανέταχτος αριστερός. Γιατρέ, τι άποψη έχεις λίγο να σε ρωτήσω λίγο για δύο περιστατικά που γίνανε και τα οποία
δεν υπόθηκαν την τηλεόραση και ούτε πρόκειται να υποθούν. Δεν ξέρω για ποιους λόγους το κάνουν αυτό. Εχθές ένας Σύριος που γεννηματάς στο νοσοκομείο τα άσπασε όλα. Γιατί τα. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση. Εάν κάθε. Γιατί, συγγνώμη. Γιατί τα άσπασε, τι έγινε και τα άσπασε. Γιατί ήταν ναρκωμανής, δε φίλε, και δεν είχε τη δόση γι' αυτό. Μάλιστα. Ας του δίνανε λίγο μια δόση. Εντάξει, ένας ναρκωμανής είναι άρρωστος άνθρωπος. Δεν κοιτάξει την εθνικότητά του. Σε καλά απαντάει τώρα. Και φυσικά δεν μπορείς να ποινικοποιήσεις την αρρώστια. Σωστό, ναι. Αν την βγάζεις και τη δημοσιοποιήσεις, ποινικοποιήσεις την αρρώστια. Αν είναι πήρε ναρκωτικών ουσιών και είναι σύντρομο εξάρτησης, τι να κάνω. Το κάνεις χειρότερα το θέμα. Ναι, ναι. Το άλλο το περιστατικό το διάβασες που τρεις Πακιστανοί πήγαν έναν ομοεθνή του, τον βίασαν, τον κόλλησαν έτσι επειδή ήταν ένας από αυτούς φορές το έτσι. Κοιτάξτε, μην προσπαθεί. Δεν ήταν ένα ναρκωμανή. Ό,τι και να είναι, παιδιά. Είχε τσακωθεί με ομοεθνή του, του κόψαν τα αυτιά. Τέλος πάντων, είναι πολύ σκληρή. Βάρβαρα πράγματα. Είναι ναι. Βάρβαρες συνθήκες διαβίωσης. Παιδιά, εντάξει, πρέπει να είμαστε λίγο πιο επίκει. Τα περιστατικά όμως, γιατροί, είναι, πολλα... έχουν, είναι πολλαπλά. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά με τους αλλοδαπούς. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ναι. Μην συγχαίεις εθνικότητες με οποιαδήποτε. Με συμπεριφορές. Με συμπεριφορές. Εμείς είμαστε κάτοικοι γης, παγκοσμιοποίηση, πιστεύουμε, γιατρέ. Δηλαδή, την θέμα... ψηφίσατε, την περάσαμε. Είναι θέμα τι περιβάλλον έχεις, ναι. Πώς επηρεάζεις τα λοιπά. Δηλαδή, άμα δώσεις καλή ποιότητα ζωής στον οποιοδήποτε, ανεξάρτητα εθνικότητας, θα γίνει και πιο ήπιος άνθρωπος. Δώσ' του καλή ζωή, αρνάκι θα γίνει. Οποιοςδήποτε. Οποιοςδήποτε. Ναι, εξήγησε μου λίγο κάτι. Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια. Έλληνες βιαστές, παιδόφιλοι και αυτά. Υπάρχουν που δεν δημοσιοποιούνται. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Τα περιστατικά. Σαφώς υπάρχουν. Η αναλογία όμως δεν είναι η ίδια. Οι αλλοδαποί που ζουν στην Ελλάδα είναι πολύ λιγότεροι και τα περιστατικά είναι περισσότερα. Πώς το εξηγείς αυτό. Γενικότερα σε περιθωριοποιημένες κοινωνίες εισαγωγικά όπου και να υπάρχουν, υπάρχουν ναι. Φαινόμενα ακραίων συμπεριφορών. Δηλαδή και εσύ άμα γετοποιηθείς σε μια χώρα. Γετοποιηθείς. Πραγματικά μπορεί να βγάλεις τέτοιες συμπεριφορές. Αντιδραστικές. Μην το βλέπεις δηλαδή, έτσι. Θα πρέπει να βλέπεις δηλαδή, το περιβάλλον συνολικά, το πώς επηρεάζει τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Και εσένα δηλαδή, σε και εσένα, και πας κάπου. Ναι, ναι, πας ναι. Σε μια σχολική κοινωνία. Εγώ σου λέω παραδείγματα στην ελληνική κοινωνία. Σε μια πόλη. Και λένε ο αυτός που είναι επαρχιώτης, ο αυτός που είναι ξέρω εγώ το ένα, αυτός που είναι το άλλο. Εσύ πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν αυτά. Εννοείς δηλαδή. Εννοείται ότι υπάρχουν. Εδώ okay. εσύ κάνεις bullying επειδή άλλος λες καταβλακιώτης. Και το λες με έτσι δεν Έλληνας. Λες καταβλακιώτης. Το λες. Καταβλακιώτης. Και στραβώνεις και το στόμα. Γιατί. Καταβλακιώτης. Να τους ο κομμουνιστής, εκδηλώθηκε. Καταβλακιώτης! Το λες και στραβώνεις το στόμα. Πύργο Ηλίας! Πύργο Ηλίας, αυτή δεν είναι πατρινός! Πήρε πατρινιά! Ω, θα καλοπεράσεις! Δηλαδή, μην τρελαθούμε τώρα. Πρέπει το μυαλό μας να ανοίγει και να μην καθόμαστε και... Σε Πραϊλίδη, μην βαράς τηλέφωνο. Άκουμε λίγο. Ναι. Άντε, πάρ' το ρε φίλε, πες το χείτο. Εσύ νομίζεις ότι φταίνει η αλλοδαπή. Ναι, ναι. Πες μου λίγο, δηλαδή εγώ σαν Έλληνας θα πάω στο εξωτερικό. Θα παγάγω ομοεθνή μου, θα το βιάσω, θα τον κολλήσω έτσι επειδή είμαι φορέστε έτσι και θα ζητήσω λίτρα από τον πατέρα του. Αυτές οι συμπεριφορές δεν δικαιολογούνται. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή ένα συμπεριφέρθηκε έτσι θα πιάσει μια ολόκληρη. Ρε φίλε, δεν φταίει ο αλλοδαπός που συμπεριφέρεται έτσι. Εσύ φταίει που δεν έχει. Ρε φίλε, δεν έχει αστυνομία, δεν έχει θεσμού, δεν έχει τίποτα. Ο αλλοδαπός ο αλλοδαπός μπαίνει σε μια χώρα μπάχαλο. Και κάνω ότι γουστάρει. Το πρόβλημα εσύ το έχει, δεν το έχει όλο εδώ. Αν βρεθεί σε καθεστώ ασυδοσία, και εσύ που να βρεθεί ασύδοτα. Εσύ άμα πα σε κράτο ασύδοτο, τι θα κάνει. Μπάτε σίλια, λέστε, δεν θα κάνει, τι θα είσαι, πειθαρχημένο. Για πάνε κάτω να σε δω. Πώ. Πάνε κάτω. Καλά σε λέω. Πάνε κάτω στην Αμερική και πάνε κάτω στη Γερμανία. Σε ασύδοτο κράτο. Σε ασύδοτο κράτο. Τι ασύδοτο, κάνε εδώ στη χώρα σου. Πάνε σπάσει το γεννηματάκι και παίξει το μάγκα. Σε σπάσουν το κεφάλι μετά. Ενώ αυτό δεν τον πειράζουν καθόλου, ρε φίλε. Καλά σε λέει. Καλά λέει εδώ το παλικάρι. Καλά τα λέει. Εγώ άμα σπάσει το γεννηματά. Θα συμπακλαρώσουν και δεν θα βγει ποτέ από εκεί. Σόπαρε. Τι σόπαρε. Α, κάνε τώρα να δεις ρε. Ό,τι ώρα θες. Α, καλά. Ό,τι θες πάω. Ο Σύριος που είναι τώρα. Του τι έτσι και σου πίτσα να πούμε γιατί τώρα. Γιατί εγώ άμα τόσο πολλά που δεν με βάζα φυλακή. Πιο πολλά θα τρεβούσε από Σύριο. Α, σε με καημένε τώρα. Α, καλά τώρα. Με βάλουν φυλακή. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχουμε πολύ διαφορετικές απόψεις. Δεν μπορώ να σου πω. Γι' αυτό και ψηφίζουμε Τραμπ να πούμε. Τελείωσε. Στα Αμερικανά σχολεία. Κάτι άλλο στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, αυτά. Έγινε. Καλό βράδυ. Γεια σου, τρεφέ. Καλό βράδυ. Έλα, φίλε.
Ο Μανολάς έχει πιο πολύ την ποδοσφαιρική αλήθεια. Ανάτος, ποιος είναι αυτός τώρα, πες τώρα. Ο Μανολάς, ο Μανολάς, ο Στέλιος ή ο Κώστας. Είχε την ποδοσφαιρική αλήθεια. Ο Στέλιος. Κωστάκης, λέω, έχει άμα το δεις, τον περνάς πιο δύσκολα, επειδή είναι πιο αλυτάμπουρας, δηλαδή θα σου κάνει το tackling. Θα σκολλήσει πιο πολύ μαγιά. Άμα το πάρει, άμα το αριστερό του πόδι καταρχήν δεν κλείνει καλά. Δεν το κλείνει καλά. Επιρρεπίστηση. Κοίτα, ο Παπασταθόπουλος είναι πιο επαγγελματίας. Μείνε μπορεί... λίγο στη γραμμή εδώ, είναι λίγο άκοψο που σε κόβουμε. Μείνε, μην το κλείσει το τηλέφωνο. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, άνοιξε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Μόνο εσένα αγαπάω, μη μου το κάνεις αυτό, σε ικετεύω ρε πίτσα, σε λατρεύω πίτσα. Αν δεν ανοίξεις, θα φαρμακοδώ πίτσα. Θέλω μία ευκαιρία. Θέλεις πίτσα με ευκαιρία? Deliveras.gr. Ευκαιρίες για πίτσες, σουβλάκια, μαγειρευτά, μπέργκερ, σάντουιτς, καφέ και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή σου για delivery πιο φθηνά από ποτέ. Μπες στο Deliveras.gr, κάνε δωρεάν την online παραγγελία σου και υποφελήσου από όλες τις αποκλειστικές προσφορές που δεν θα βρεις πουθενά άλλου. Deliveras.gr. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Πεινάς. Deliveras. Καλά πίτσα! Άστο! Τη βρήκαμε σουβλάκι. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στοπ. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε, συνάδελφος μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εντάξει. Πάμε με τα Ροτβάιλερ, γιατρέ, κλείσω τηλέφωνο. Άστα Ροτβάιλερ, έδωσε στην ιατρική σου να πούμε συμβουλή. Πάμε παρακάτω. Συνέχισε, φίλε. Συνέχισε. Έλα, ρε, για να σου δώσω να καταλάβεις. Ναι. Άμα βάλεις ένα κόνο στα 10 μέτρα, ναι, και τους πεις πέτυχε μου τον κόνο και η μπάλα να είναι σιρτά, ο Παπασταθόπουλος θα το κάνει καλύτερα γιατί είναι πιο επαγγελματίας, πιο κοντρολαρισμένος. Θα κάνει πιο ωραία το κοντρόλ, μπορεί να παίξει και δεξιμπακ, μπορεί να παίξει και εξάρι. Στο 4-1-2-3 μπορεί να παίξει ακόμα και οχτάρι, με ένα πιο οχταρο-δέκαρο δίπλα του. Απλά τι θέλω να πω, το Μανολά το περνάς πιο δύσκολα. Είναι λίγο πιο τσαμπουκαλής, αλλά είναι πιο αφελής στην άμυνα. Δηλαδή μπορεί να ξεχαστεί να ανέβει και να μείνει πίσω και να μην βγει offside επιθετικός, κατάλαβες. Δεν ξέρω, είναι λεπτές οι διαφορές. Είναι πολύ ποδοσφαιρική η σκέψη μου, γιατί είναι πολύ μπροστά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ε. Κοίταξε να δεις. Χαμηλά, χαμηλά, αν τον πάρεις ένας με έναν και το χτυπήσεις στο αριστερό πόδι, το Μανολά έχει αδυναμία. Είναι ευάλωτος πολύ. Είναι ευάλωτος στο αριστερό ποδάρι, χαμηλά. Τι κάνει, ναι, αλλά είναι βελτιωμένος, δεν είναι, ναι, όπως, ναι, το θυμάσαι. Ναι, 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 δηλαδή χάνεται χαμηλά. Και τώρα, δεν έχει την προνοητικότητα του Παπασταθόπουλου. Ο άλλος έχει καλύτερες, παίρνει καλύτερες θέσεις ο άλλος. Μπράβο, αυτό είναι πιο, εντάξει, είναι και πιο κοντός, είναι καλός. Όσο πιο κοντός, τρεις πόντους, είχα τη διαφορά. Ένα 86, ένας 89 ο άλλος. Ένα 89 είναι ο Μανολάς, ένα 86 είναι το άλλο το παλικάρι, ο Παπασταθόπουλος. Σχεδόν στο υψής είναι. Ναι. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο να πούμε για το Μπαρτσελόνα Σίτι που είχες πει ότι ο Μέση είναι μόνος του. Μα όχι Μπαρτσελόνα Σίτι. Ναι, ακούγεις. Για ποιο μάτς μιλάμε, για ποιο τώρα. Μάτς, για ποιο μάτς μιλάμε, για την ανατροπή όχι, τώρα. Όχι, όχι, και για την ανατροπή θα σου πω. Το 4-0 που είπες ότι η City ήταν αφελής ο Γκουαρδιόλα που παίξε ανοιχτά. Συμφωνώ, πρέπει να παίξει λίγο πιο κλειστά. Δεν, αλλά... δεν του πλάρισε το Μέση, ρε φίλε. Ναι, να σου πω κάτι. Ένα γιατρέ δεν του πλάρισε το Μέση. Τα γκολ τα φάγανε, είδες πως τα φάγανε από ατομικά λάθη. Δηλαδή είχε ευκαιρίες. Το μάτς δεν ήταν για 4-0. Η εικόνα ήταν για ισοπαλία. Δεν πάρε, φίλε, να παίξεις την Μπαρτσελόνα έτσι. Στον Καμπ Νου κιόλας. Εκτός κι αν έχεις συνεννοηθεί, άσο εσύ, άσο εγώ. Που φάνηκε ότι η Μπαρτσελόνα κάθισε στο City μέσα.
Δεν κάθισε, ρε παιδί, η Μπαρσελόνα έφαγε 4 από τη Σέλτα. Είναι ευάλωτη στην άμυνα. Γιατρέ, κάθισε ή δεν κάθισε. Κοίταξε, η Μπαρσελόνα γενικότερα έχει χάσει αυτό που λέμε την πυγμή, τη μεσοαμυντική. Ο Μπουσκέτς μόνος του δεν μπορεί να βγάλει πλέον τίποτα. Δεν έχει βοήθειες, θέλει και ενίσχυση στα χαφ, τεράστια. Έχει να ναι, είναι τρεις παίχτες μπροστά και 1,5 στο κέντρο η Μπαρσελόνα. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Έφαγε 4 τη Σέλτα. Η City, εγώ σου λέω, έκοβα το κεφάλι μου ότι θα νικήσει. Απλά έχω κόψει το στοίχημα. Τι να παίξω το 2 ευρώ να πάρω 4,5. Ναι, δεν ήταν και στο Κάμνου βγάλανε φάσεις. Απλά δεν του μπήκαν τα γκολ. Και είναι πολύ ευάλωτοι στο λάθος ατομικά πίσω ακόμα, επειδή είναι καινούργια ομάδα. Έλα. Η Μπαρσελόνα, η τετράδα τη, και όμτι τι είναι αυτό. Όχι, τη City είναι ευάλωτη γιατί είναι καινούργια. Μην το σχολιάσω καν. Έχει καλή ομαδούλα η City. Καλή έχει, εντάξει, αλλά από ό,τι φαίνεται. Και το Σουάρες, πρωτάθλημα η City, μακάρι να το πάρει η Λίβερπουλ, επειδή παίζει πολύ ανοιχτά και δεν κοιτάζει για τόσο. Η Λίβερπουλ ακόμα δεν έχει παίξει μεγάλα παιχνίδια, να την κρίνουμε. Εντάξει, όχι, έχει παίξει με την Tottenham, με την Arsenal, με την Chelsea, με την United. Πώς δεν έχει παίξει. Όλα τα ντέρμπι έχει παίξει. Η City όμως δεν την έχουμε δει με τη City. Εκεί να τη δούμε. Η City, κοίτα να δεις. Άμα κοιτάξει την άμυνά της λίγο, η City είναι πρώτο φαβορή. Αλλά επειδή έχει και Ευρώπη. 1-2, βρε, το θυμάσαι. Ναι, με ναι. Το μακρινό σου του Χέντερσον. Έκανε διπλό. Στο Λονδίνο έκανε 7 πόντους. Κέρδισε την άμυνα. Ναι, τώρα το μάτς. Και με τότε 0-0. Πολύ καλά. Άμα πάρει ένα καλό center back η Liverpool, ένα καλό center back και φτιάξει λίγο την άμυνά της. Σύντομα δεν έχει Ευρώπη, θα μπορεί να το. Δεν μπορεί ο Μίλλερ τώρα να παίζει αριστερό back. Ναι, αλλά παίζει πολύ καλά. Το ξέρω, αλλά παίζει πολύ καλά. Αλλά τώρα δεν μπορεί. Θέλει ένα αριστερό μπακ. Εγώ πιστεύω θέλει center back για φέτος. Μπορεί να τη βγάλει με τον Μίλνερ γιατί δεν τον περνάς εύκολα. Βαράει και τα πέναλτι. Είναι και η ηγετική φυσιογνωμία. Ο Μίλνερ είναι για οχτάρι. Για τον άξονα. Δεν συμφωνεί με την πλάγια. Έχει καλύτερους παίχτες. Βάζει τον Τζαν, βάζει τον Βαϊνάλντουμ, βάζει τον Λανάνα και αφήνει τους τρεις μπροστά ελεύθερους. Ο Λανάνα τον έκανε από εξτρέμ οχτάρι. Εντάξει, ο Κλόπ. Ο Λανάνα δεν την πατάει και περιοχή ο Λανάνα. Πολύ καλός ο Λαλάνα. Πάρα πολύ καλός. Σαν εξτρέμ τον πήρα από τη Σαουθάμπτον. Ποιος εσωτερικός παίζεις. Το γύρισε εσωτερικό χαφ. Ναι. Okay. Εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, άντε παιδιά, τσάου. Τσάου. Έγινε. Εσωτερικός παίζει ο Λαλάνα και πατάει περιοχές. Το ξέρω, εντάξει. Το διαφοροποιήσεις. Έχει το κουτίνιο εκεί πέρα, ρε. Πηγαίνεις. Δεν παίζει με κλασικό εννιάρι. Έδιωξε τον πεντέκι και σώθηκε. Η Ντόρτμουντ τι παίζει με κλασικό εννιάρι, εκείνο το γρήγορο. Ο Παμεγιάνκο όχι. Ο Παμεγιάνκο που τον θέλουν, πού το θέλουν τώρα, πόσα εκατομμύρια. Οι πάντες. Γιατί αργό σεντερφόρ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει. Είδες τι τραβάει η United. Καλημέρα κύριε, εσείς, ναι, με την πόλη. Καλημέρα. Γεια σας, ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Γιατί δεν ακούγονταν γι' αυτό. Σχετικά να αρχίσουμε με τους αλλοδαπούς που λες ότι δεν έχουμε αστυνομία και το ένα και φταίμε εμείς. Γιατί ρε, πριν 30 χρόνια που δεν υπήρχαν αλλοδαποί εδώ πέρα, υπήρχαν τόσα εγκλήματα, τόσες κλεψιές, τόσοι βιασμοί. Γιατί τα ρίχνουμε όλα σε εμάς. Δεν υπήρχαν κλεψιές, γιατί δεν είχαμε αλλοδαπούς και είχαμε το Πασόκ να μας δίνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είχαμε το Πασόκ μόνο. Εντάξει, άστα αυτά τα πράγματα. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δηλαδή με την παραχμή που περνάει η Ελλάδα, εάν δεν υπήρχαν αλλοδαποί, δεν θα υπήρχαν κλεψιές, δεν θα υπήρχαν μπούκες. Οι γύφτοι τι είναι αλλοδαποί, είναι και οι τσιγκάνοι που ορμάνε με Ρωμά και τα λοιπά. Δεν, τι είναι. Είχαμε άλλους. Οι Ρωμά τι είναι. Είχαμε μισό λεπτό, είχαμε τόσα εγκλήματα. Εγώ σε ρωτάω αυτό εδώ με τους Ρωμά τους. Εγώ σε ρωτάω αυτό που. Τα ρολόγια λέει η μάνα μου λέει ήταν. Όχι ότι σε βολεύει εσένα. Είχαμε τόσες δολοφονίες, τόσα γεροντάκια τα βιάζανε, τόσες γριές. Η παραγμή φταίει, δεν φταίει όλα εδώ. Κάτσε τώρα που φταίει η παραγμή και το ένα και το άλλο. Όλα τα ρίχνουμε σε εμάς τώρα. Παραγμή φταίει. Ναι, μωρέ, οι άλλοι φταίνε. Εντάξει. Τι εντάξει. Πάμε στον Τζαβέλα τώρα ότι δεν μπορεί να φάει ο Παπασταθόπουλο Μανολά. Δεν μπορεί να φάει. Μπορεί να πει το αριστερό μπακ της Εθνικής Γερμανίας ποιος είναι. Της Γερμανίας. Ας το πω. Ο Έκτορ της Κολονίας. Ο Χούμελς δεν έπαιζε στο Euro. Έχει βάλει το Χέβεντες. Το Χέβεντες. Δεξί. Το Χούμελς που πήρε από την Ντόρτμουντ δεν έπαιζε αυτός αριστερό μπακ, παιδιά. Χέβεντες από τη Σάλκε. Δεξί στόπερ. Αριστερό μπακ σου λέω, ποιος έπαιζε. Έβαλε ενίοτε και το Χέβεντες, αλλά στο Euro έπαιξε ο Έκτορ της Κολονίας. Οπότε δεν έπαιζε ο Χούμελς δηλαδή. Όχι, ο Χούμελς έπαιξε στόπερ. Στόπερ έπαιζε, για αριστερό μπακ έπαιζε. Έχει χρησιμοποιήσει και το έχουμε επισημάνει το Χέβεντες. Τότε μας λέτε παραμύθια, δεν μπορεί να πάει μανόλα παραστατώ. Χέβεντες έβαλα, της Σάλκε ρε παιδιά. Και το έκανε και με το παιδί που είναι από... Σέντρε μπακ δεν έπαιζε. Απ' τη Λειψία, δεν το θυμάμαι τώρα το όνομά του. Ωραία, πού καταλήγουμε τώρα για να καταλάβουμε. Όχι, επειδή μας έχετε πρίξει με τον Τζαβέλα τώρα, δεν μπορεί να φάει Μανολά και Παπασταθόπουλο. Δεν μπορεί.
Δεν μπορεί, ποιο να φάει. Αφού έχει το χολέμα τρώει. Το Κίμιχ δεν έβαζε δεξιά, ρε. Το χολέμα τρώει. Έβαλε τον Κίμιχ δεξιά κατά τον έκτρο τη κολονία αριστερά. Πόσα παιχνίδια έπαιξαν αυτοί μου. Τα πιο πολλά ο Χούμελ δεν έπαιζε. Αριστερό μπακ. Όχι, ποτέ δεν έβαλε το Χούμελ αριστερό μπακ. Ποτέ τον ποτόν. Μπερδεύεσαι, γιατρέ. Το άλλο του παλικάρι τι είναι, δεξιά. Πολύ γερμανικό ποδόσφαιρο και τη την. Αριανό είναι το παλικάρι, δεν ξέρω. Ναι, δεν μου λε παλικάρι, μπορεί να μου πει ένα παιχνίδι. Που έκανε ο ΠΑΟΚ 4-0 και ο Γκαρσία βάρουσε μπουνιές. Ένα. Όχι πολλά, ένα. Τι εννοείται κύριε, δεν καταλαβαίνω για τον Γκαρσία. Τι δεν κατάλαβα δηλαδή. Σε ρωτάω αυτό που είπες προηγουμένως. Ναι. Πολύ απλό είναι. Ναι. Πες μου ένα παιχνίδι. Όταν θα τον πάρετε προπονητή και θα κάνει 4-0. Ναι, παιδί μου, όταν. Όταν. Ναι, όταν. Γιατί το, πες το μου αυτό... ένα παιχνίδι που έπαιξε ο Γκαρσία. Όταν θα τον πάρετε προπονητή και χάσετε. Και όταν θα τον πάρει την προπονητή. Και αυτό το όταν είναι κοντά. Θα το πάρουμε προπονητή. Είναι κοντά αυτό αυτά, το όταν. Αυτά παλικάρι μην τα κάνετε εσείς. Εμείς τα κάνουμε, τα κάνετε και εσείς. Γιατί τι είστε εσείς. Εσείς τα κάνατε. Ακολουθάτε μας. 4-1 με στην Τούμπα και βάλατε 30 φυλάκο. Βέβαια. Βέβαια. 30 φυλάκο τι θα βάλω. Εσείς δεν τα βάλατε. Ναι. Τώρα για τον Παντελάκη. Το ρίσιο πώς λέγεται, ρε παιδιά. Βασιγένιο. Βασιγένιο λέει. Δασυγένειο δεν λέγεται. Δασυγένειο. Χαριλά πώς λέγεται. Γλεάνθης Βικελίδης. Υπάρχει ο Δόμα Αλέκου Παναγούλια. Παναγούλια. Αλκέκαμπρε. Αλκέκαμπρε. Πίσω από τη θύρα 3. Ναι. Ναι βέβαια. Πίσω από τη θύρα 3. Τι σας πειράζει ο Παντελάκης αρσής. Εσάς πείραζε. Δεν ασχολείστε, δεν έχετε να ασχολείστε. Ο διάβολος δουλειά δεν έχει τα παιδιά του. Μα δικά. Δεν απαντάς. Τι δεν απαντάω. Το κοντρόνι που του ρίχνες χρειαζότανε. Όχι που του ρίξες. Δεν θα τους βάζεις όλους. Όχι τι. Θα ρωτάω στο φίλο στον Νικόλα αυτά. Ναι. Αλλά εκεί δεν έχει κόλλο να τον μιλήσει. Είναι φίλο μου. Ξέρει γιατί. Όχι, δεν είναι φίλο σου, βρε. Γιατί θα βγει ο Νικόλα και θα πάρουν άλλα 5 χαϊβάνια σαν και εμένα τηλέφωνο. Χαϊβάνι. Αυτό είναι. Χαϊβάνι, εσύ δεν νομίζω. Ε! Δεν νομίζω. Γι' αυτό το κάνει. Φούρατε το φιλαράκι σου, γιατί. Δηλαδή ο Νικόλα όταν έσπαζε δηλαδή το μαγαζί του Παντελάκη, εσεί τον βρίζατε. Ποιο να. Τον Νικόλα. Από την ημέρα που τον γνώρισα τον βρίζω εγώ. Α, μπορεί, δεν ξέρω. Τι να πω εγώ. Γιατί δεν είμαι τόσο μικρός κι εγώ. Ναι. Εγώ γεννήθηκα τέλη του 55. Ναι. Μάλιστα. Έτσι. Ναι, καλά, ναι. Όπως δηλαδή λέει, πλατιά μάζα. Το φιλάθρο του πάω και το γούστερ. Πολύ το λένε. Ναι, ναι. Ό,τι το ρωτάς, δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω. Από το 62 πάει στο γήπεδο. Εγώ είμαι του 55 γεννηθείς αρχές. Αλλά τέλη του 55 τα ήξερα όλα. Τον Πατατούδη κάνα άγαλμα τον κάνει. Ποιο Πατατούδη. Θύμωσε Βεζιρτζής τώρα. Ο Βεζιρτζής θύμωσε. Όχι ρε παλικάρι μου. Ο Βεζιρτζής σου λέει εγώ πότε θα γίνω άγαλμα. Εσείς δεν του πάρω ότι τα άγαλμα τα κάνει όλο τα πεθαίνει ο άλλος. Ναι. Τη Μαρινέλα να κάνετε άγαλμα, τη Ζωήτσα, τη Λάσκαρη άγαλμα και τον Τσιτσάνη ο οποίος ήταν Αριανός γιατί είχε πέρασει ο άνθρωπος έξω από τα, με τα μάξι έξω από του Χαριλάου. Θέλεις ένα καλό μποξέρ. Καλά μποξέρ. Ένα καλό μποξέρ, ξέρεις. Ένα έχω, κανένα δυο εκεί με. Λιτόπουλος. Ποιος, ο Τάσος ο Λιτόπουλος. Λιτόπουλος. Ο Λιτόπουλος, του ΠΑΟΚ. Ναι, ήταν όντως. Και δύο αδέρφια που παίζανε στον Εθνικό. Τι. Πώς λεγόντουσαν, τους θυμάσαι. Καλκαντέρα. Δύο αδέρφια ήταν. Καλκαντέρα ήταν, όχι αδέρφια δεν ήταν. Κατσικογιάννηδες. Οι Κατσικογιάννηδες. Ήταν καλή πυγμάχη. Ναι, ενώ ο Λεωδιάδης δεν ήταν καθόλου καλή πυγμάχη. Εκείνη ήταν σαν και εσένα. Με φέρες το στημένο τον Αριανό μέσα στο στούντιο για να μαλώσεις, ταγκάρι. Θα φέρω το μαλάτο και θα σε πει εσείς κύριε με το αρτοκοπτικό. Με το αρτοκοπτικό κύριε. Καλά βρε. Άντε για χαρά. Κύριε με το αρτοκοπτικό. Ναι, ναι, ναι. Φυλασική δεν έχω. Σαν τον άλλο που με λέει δεν πλήρωσες ποτέ εισιτήριο. Αυτός άνθρωπος να φανταστείς ότι με έδιρε. Αλλά εγώ δεν το ξέρω. Με το μάγκη ρε. Λασικής κύριε εμείς δεν έχουμε. Έγινε ρε. Γεια σου Μάγκη. Άντε και χαρά. Έλα Κώστα μου για πάρε τηλέφωνο το σχιζοδήμο. Έχω χάσει το κομπολόι μου εκεί. Μήπως το έχουν βρει. Δεν θα μιλάτε εσείς κύριε με το αρτοκόπτικο. Καλημέρα επόμενος κύριος. Ναι. Λέει ένας εδώ. Ρε γιατρέ, πας καλά, τους γκετοποιήσαμε. Δηλαδή και έχουν τέτοιες συμπεριφορές. Εμείς καλύτερα περνάμε. Τζάμπα, σπίτια, ρεύμα και ίντερνετ. Συγγνώμη που δεν τους παρέχουμε και γυναίκες. Σοβαρό τη μηδέν. Ναι. Σου λέει να ο παιδί μου. Να μείνει σε hot spot και εσύ να δεις πόσο όμορφη είναι η διαβίωση εκεί πέρα. Τι spot code. Σε hot spot. Μπα. Πήγαινε εκεί να δεις τι ωραία που είναι μέσα στη βροχή, τη λάσπη τα λοιπά.
Και μείνε με σε καμιά συνταποθήκη να δεις πώς ζούνε. Συνταποθήκη. Αυτά τα οποία. Και πήγαινε και εσύ να δεις πόσο όμορφα ζεις με σκηνή. Ναι, αλλά. Ναι, αλλά Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δίνει λίτρα. Μικρό Φαρίτ και Φατιμές. Λέει πάρει στο σπίτι. Έλληνα άστιγο δεν λέει να πάρει να επιδοτήσει. Και αξ' αυτή τη στιγμή το θέμα είναι ευαίσθητο. Υπάρχει διεθνή νομοθεσία. Και δεν θα πρέπει να λέμε μπαρούφε. Επειδή ο καθένας εκεί προσωπικά έχει την άποψή του, άμα δεν ξέρει πραγματικά το θέμα στην ολότητά του. Έτσι λέει ο γιατρός. Αυτό που λέμε θα πάμε στο hot spot να καθίσουμε. Για πήγαινε. Εμπειρίες. Εμείς και στο hot spot να πάμε, καλά θα περάσουμε. Καλά, από και εσένα δεν αφιβάλλω. Θα τους χορέψεις όλους εκεί πέρα. Μέχρι που τους κάνει παοξίες. Γιατί αυτοί δεν γίνουν παοξίδες στο hot spot. Γιατί δεν θα γίνουν. Αδικημένη είναι κι αυτοί. Καλημέρα. Τι είπαμε. Κασκόλ πάω και Καζαντζίδη πορτρέτο. Πορτρέτο Καζαντζίδη. Έλα, έχουμε. Καλώς τώρα. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τώρα, καλώς. Καλημέρα, μάλλον. Έλα. Έλα, μ' ακούς. Α, βέβαια. Καμπάνα. Ωραία. Ραβδόπουλε. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι άμπαλος τελείως, έτσι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Και εμείς τώρα δηλαδή είμαστε έμπαλοι, νομίζεις. Εντάξει, ακούω ρε παιδί μου. Δώσ' μου τον όρο άμπαλο, προσδιορίσέ τον. Άμπαλο δεν ξέρω από μπάλα, δεν είμαι παοξή και δεν ξέρω πώ είναι τούμπα από μέσα, να σου το πω έτσι. Δεν έχει πάει ποτέ, δηλαδή. Δεν έχει πατήσει ποτέ. Ποτέ, είμαι 40 χρονών, δεν έχω πάει ποτέ. Παρακολουθείτε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Δεν είσαι άμπαλο, αν δεν έχει πατήσει, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, πε μου λίγο κάτι. Αυτή τη στιγμή ο Σαββίδη έχει πάλι κάποια λεφτά στον πάοκ, έτσι. Τα έβαλε, λέει. Θεωρητικά ναι. Σου λέω, δεν γνωρίζω. Μπορεί ο πάοκ να διώξει το Σαββίδη. Όχι, δεν μπορεί να το διώξει το Σαββίδη ο ΠΑΟΚ. Ο λόγος? Ο λόγος είναι ότι θα έρθουν ανοικοκύρευτοι, θα καταχρεωθεί ο ΠΑΟΚ πάλι και τουλάχιστον οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ δεν επαναστατούν εναντίον του κυρίου Σαββίδη, γιατί ξυπνάνε το πρωί και ξέρουν ότι δεν θα έχουν προσφυγή, δεν θα έχουν χρέη. Αυτό τους κάνει, τους ΠΑΟΞΙΔΕΣ, νοχελικούς όσον αφορά. Και νιώθουν και κάποια υποχρέωση στο οικονομικό κομμάτι. Γι' αυτό το λόγο στο ποδοσφαιρικό κομμάτι δεν είναι τόσο δυνατοί που να πούνε φαλάκρα παρετή σου, δεν είναι μαγαζί σου και τέτοια. Μα είναι μαγαζί του, ρε φίλε, εκμετοχές, δεν είναι νομικό. Είναι αυτό το κομμάτι δηλαδή. Ναι, ωραία. Ο Σαββίδης δηλώνει παοξής. Ναι, έχει βλέμμα, λέει, βάλε και τον. Ωραία, εγώ με τον κοντό μου το μυαλό λέω το εξής. Ναι. Έτσι. Όχι το λέω, το σκέφτομαι. Σκέφτεσαι, να το πω έτσι. Ναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν πέρασε για Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία με τον Άγιαξ να νικήσει και να πάρει τα 25 μοίρια. Δεν τα πήρε. Ναι. Ο Σαββίδης έδωσε 12-13, πόσα έδωσε. Ναι. Αν ήταν ΠΑΟΞΙΣ πραγματικός για μένα, γνώμη δικιά μου, έτσι το σκέφτομαι εγώ. Εντάξει. Θα έλεγε παιδιά, παίξτε μπάλα. Ναι. Πήραμε 25. Ναι. Παίρνω τα 12 εγώ που έβαλα για την ομάδα. Ναι. Πάρτε μάγκες εσείς 5-6 εκατομμύρια, μοιραστείτε μεταξύ σας. Ναι. Για τους παίχτες, για τον κόπο τους που μπήκαμε εκεί. Τι περισσέψανε, 4, 5, 10. Παιδιά, αυτά είναι τζίρος, δεν είναι καθαρά έσοδα. Ναι. Φορολογούνται, κάνουν, ράνουν, μην τα βλέπετε έτσι. Ό,τι και να φορολογηθεί, ρε φίλε, αν είσαι παοξής, ξεχρεώνεις και έχεις τον ΠΑΟΚ άσφιχτο χωρίς να χρωστάει πουθενά. Δηλαδή, η ομάδα δεν έχει λειτουργικά έξοδα, δεν έχει μετακινήσει, δεν έχει. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε καλά, έχετε ιδέα από οικονομικά μια εταιρεία και λέτε τόσο απλοϊκά πράγματα στο ραδιόφωνο. Σοβαρευτείτε λίγο. Περίμενε, ρε παιδιά, δηλαδή τα 25 μίλια νομίζω ότι αυτά είναι έτσι καθαρά έσοδα και πράγματα. Πόσα είναι καθαρά, για πες μου, πόσα είναι καθαρά. Τζίρος είναι, ρε παιδιά, τζίρος είναι. Πόσα είναι καθαρά. Η ομάδα στο τέλος της χρονιάς κάνει ένα συλλογισμό και έχει τα έσοδα και τα έξοδα λειτουργικά κτλ. Έχει και φορολογία, έχει και ασφαλιστικές ενημερωτικές. Τα βατζιλίκη των ερασιτέχνη. Εσύ τι είναι αυτό ξαφνικά, αυτά πάνε όλα τσέπη, 25 μοίρια. Είναι καθαρά έσοδα. Βέβαια. Μην τρελαίνεστε, ρε παιδιά. Έστω ρε γιατρέ, και τα μισά να είναι καθαρά. Μπορείς να πεις ότι καλύπτει το μπάτζετ του ΟΠΑΚ με τα 25 μοίρια. Βέβαια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, και καβάτζες τόσο μεγάλες και λειτουργούν οι ομάδες. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, γι' αυτό σε ρωτάω. Είπα εγώ από την αρχή είμαι άμπαλος. Δεν ξέρω πώς δουλεύει. Γι' αυτό σου λέω τα οικονομικά. Δηλαδή και η Real έχει 600 εκατομμύρια ευρώ έσοδα, αλλά είναι ελλειμματική κάθε χρονιά. Δημιουργεί χρέη. Άλλο που είναι βιώσιμα. Ναι. Όταν το ορίζεις το χρέος, τι είναι βιώσιμο, ότι μπορεί να το καλύψει. Αλλά ξέρω, λέω, μια ομάδα έχει τζίρου τόσο. Κοίταξε, καθαρά έσοδα δεν έχει επειδή, τόσο. Επειδή ο κύριος Σαββίδης είναι αρκετά καλός διαχειριστής των χρημάτων. Μπορεί να μην χρειαστεί να βάζει από την τσέπη του χρήματα. Αυτό ακριβώς. Απλά να έχει ίσα βάρκα ίσα πανιά. Αυτό το ίσα βάρκα ίσα πανιά είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια εταιρεία η οποία θα μπορούσε να κάνει
περισσότερο πρωταθλητισμό χωρίς να μπαίνει μέσα. Αυτό θέλει να πει ο ακροατής. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτό σε ρωτάω. Κατάλαβες εγώ παραγωγή με τον νοικοκυριό, με τον νοικοκυριό το οικονομικό του κυρίου Σαββίδη θα μπορούσε να κάνει καλύτερες αγορές, καλύτερες κινήσεις, λιγότερο άμπαλες και να είναι πολύ καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο και να είναι και μια ομάδα με καλές συναλλαγές, με τακτοποιημένα οίκα, με τακτοποιημένες οφειλές κτλ. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά τι γίνεται τώρα. Επειδή εμείς στη Θεσσαλονίκη μάθαμε να έχουμε ανοικοκύρευτους, περάσαν κλεφταράδες, περάσαν λοποδίτες, έχουμε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι νοικοκύρης και στην κριτική πολλές φορές ακόμα και οι δημοσιογράφοι αλλά και οι οργανωμένοι, ακόμα και οι απλοί φιλαθλοί, δεν τους βγαίνει αυτό το απαράτα μας μωρέ Σαββίδη, τώρα ομάδα είναι αυτή. Κατάλαβες, νιώθουν μέσα τους μια υποχρέωση, δικαιολογημένη λέω εγώ, και έχουν και την ελπίδα ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και το αγοριστικό κομμάτι καλύτερο. Έχουν μια προοπτική, μια μελλοντική, ένα αυτό. Δηλαδή νιώθουν αυτή τη στιγμή ότι ήρθε ο αρχηγός του σπιτιού, ο οποίος είναι νοικοκύρης, και περιμένουν και τις κατάλληλες επενδύσεις στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δηλαδή φαντάζεσαι τον Ηρακλειδέα με το Μυτιλινέο που τον έβλεπε και έτρεμε ο Ηρακλειδέας μήπως ο Μυτιλινέος του φύγει. Το κατέστρεψε βέβαια. Τον καταχρέωσε. Τον καταχρέωσε και τα λοιπά. Αλλά αν έβλεπες, του, αν έβλεπες τον Ηρακλειδέα, πώς έβλεπε τον έτρεμε. Τον Μυτιλινέο, τον έβλεπε και έτρεμε. Μην χάσει το κελεμπούρι. Πάμε στον επόμενο κύριο. Ο κύριος Καγιούλης έφυγε. Κύριε Καγιούλη, τελειώσατε. Τελειώσατε κύριε Καγιούλη. Λέγαμε για Detroit και το έχουμε Detroit εδώ πέρα. Καλημέρα κύριε. Έτσι. Έλα, σκηνές άγριες. Πολύ άγρια πόλη. Η Candilax, ναι. Έλα, φίλε. Τελή εγκληματικότητα στο Detroit. Πάμε, φίλε, ναι. Κοίτα σπίτια. Εργατούπολη. Σαν τα βουλγάρικα σου βάτιστα. Ρε Γιάννη, δεν μιλάει αυτός. Καλημέρα, φίλε. Φίλο. Δεν ακούει το φίλο. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα, φίλε. Έλα. Ναι, είμαι μεγάλος ηλικία και είμαι Ηρακλειδάκιας από τον καιρό που έπαιζε ο Τσαχανιάς. Οι Κουσουλάκηδες. Ο Λιάρος, ο Μενιδί μας. Καλά ρε φίλε, πόσο χρόνο είσαι. Ξέρεις ποιος ήταν το καλύτερο σεντρεμάκι για την εποχή. Ο Λιάρος. Και εσείς δεν παραλέτε ό,τι θέλετε. Εγώ τον παρακολουθούσα από μικρό παιδί. Ο Λιάρος. Ο Λιάρος. Όχι ο Παύλος Λιάρος, ο ηθοποιός. Στην πυγμαχία, στην πυγμαχία, ο Κουσουλάκης δεν πιάνε τα μη τίποτε. Ο Κουσουλάκης ο Βαγγέλης. Ποιος Κουσουλάκης. Ο παπάς Κουσουλάκης. Πώς. Η Βέρεια που απήγε και ένας Μεγαλέξανδρο. Είδα όχι ο Μαγγέλης, ο παπάς του Κουσουλάκη. Πυγμαχία. Του παπά το λένε Τσαγανιά. Ο Τσαγανιάς ήταν ο παπάς του Κουσουλάκη του Βαγγέλη. Ναι. Πυγμάχος. Ήτανε πυγμάχος. Γιατί τον είδα μια μέρα γεμάνος με τον Αγγελί. Και τον πλάκο στο ξύλο. Με τις βουλιές. Ναι. Έπειτα για το άλλο. Είμαι σε δημοκρατικό στρατό. Εγώ. Τι είστε? Γεννήθηκα το 37. Α, είσαι το 37-79. Ωραίος. Πέρασα πάρα πολλά. Ναι. Που άμα θα τα πω θα αντεχιάσεις. Εμφύλιο εννοείς. Εμφύλιο δηλαδή. Όχι, δεν πρόλαβε εμφύλιο. Στον εμφύλιο, στον εμφύλιο. Έχεις δηλαδή φρικτές καταστάσεις. Στάσου αδερφέ μου. Στάσου μισό λεπτό. Το 37. Το 37 γεννημένος τι εμφύλιο, 10 χρονών ήσουν. Ναι, ναι, 46-49. Γιατί δεν θυμάμαι. Α, λες... Α, τον θυμάσαι, έχεις μνήμες. Α, λες θυμάμαι, όχι ότι συμμετείχα. Αφού είπε δημοκρατικό στρατό, ρε φίλε. Έφαγα και κολουσιά στον κόλο. Δεν σα είπα ήταν ο Κουσιάρη Μπάγκα, δεν ήταν. Ένα κολοφύλακα. Πού ζούσε? Γιατί ήμουν του Καβρόπολου παιδί. Πιανού ήσασταν παιδί? Του. Του Καβρόπολου παιδί. Το πάντα ήταν αριστερό. Τον πήραν τον. 8 χρόνια έκανε με στην κολοφύλακα. Σκοτεινές εποχές, φίλε μου. Καλύτερα να τις ξαναζήσουμε. Πού έζησε ο πατέρας σας? Στη Μικρά Ασία 8 χρόνια. Και όταν ήρθε κάτω έτσι αλμπαρούτη. 8 χρόνια και τον είπαν δεν είσαι Έλληνας. Να αυτοί είναι. Άμα το όταν τους έλεγες ψέματα, σε χτυπούσαν την πλάτη. Όταν έλεγε την αλήθεια, παρακολουθούσαν. Σε κολοτσάγανε. Μάλιστα. Ψέματα. Άκου και ένα άλλο. Το πιο ωραίο. Τότε στο Λαγκαδά ήταν ένας δήμαρχος, από και ένα χρόνο ακόμη είχε δήμαρχο. Ναι. Δεν έχω και έκφραση καλή να τα πω. Ναι. Και έγινε επίταξη, κάνανε επίταξη στα γελάδια, τα άλογα και πρόβατα και συμβαδεύουν. Κανένα άλογο και κανένα πρόβατο και κανένα αγελάδι δεν πειράξανε από δεξιό.
όλους τους αριστερούς τους κάνετε φαντάρους. Η μάνα μου είχε μια γελάδα και την ανάγκη μικρά ήμασταν και πρώτα βγάλα και την πήρανε. Όλους τους κομμουνιστάς τα πήρανε και δεξιά δεν περάσαν κανέναν. Αλλά την άλλη βραδιά κρεμασμένους μες στην πλατεία. Τους κρεμάγανε. Τι θα κάνουνε, αυτός που έβαζε διαταγή να πάτε εκεί να πάρετε, να πάτε εκεί να πάρετε για την αριστεία. Ωραίος λαός είμαστε. Και τι, πόσα περάσαμε. Πρέπει να βρεθούμε δυο μας να σου πω πολλά. Ουα, να έχω χρόνο μου. Βέβαια, τι. Χρόνο μου. Ξέρω πολλά, πέρασα πολλά, για. Δεν μου λες, Λαγκαδά έμενες. Λαγκαδά. Μαμαλίγκα έφαγα, κατσαμάκι έφαγα. Κατσαμάκι, ναι. Ένα άλλο να σας πω. Κοίταξε τι έγινε. Είχαμε ένα κομμάτι μαμάκι και είχε και ένα άλλο μαμάκι. Στη μέση ακριβώς του σύνορου ήταν ένα δέντρο, μια κακία. Και κάσαμε το μισό ώρα να φάμε. Ο ένας δεξιός, προάθμος ήσυχος. Και εμείς είμαστε εκεί. Ποιος πέρασε εκείνη την ώρα και τον είδατε. Και την άλλη μέρα που καλέσαν στην αστυνομία και δεν ήμουν να κάνεις παρέα με τον Γαβρόπουλο. Είναι αριστερός. Ρουφιάνι δηλαδή. Τρώγαμε κάτω από την ακακία. Μέχρι που φτάνανε ύστερα με λες εσένα Ραπτόπουλε. Ύστερα μου λες εμένα. Εγώ άμα ήμουν τότε θα ζούσα, θα με σκοτώναν, τι λες, θα με κάνανε. Κοίταξε. Αν τα πούμε πιστά ίσια τα πράγματα. Ήτανε θρασίδηλοι. Θρασίδηλοι. Έχω μια ιστορία με ένα θείο μου, ναι, που το βρήκα μέσα στο χαράκουμα και τον σηκώσα και τον είπανε αν επικοινωνήσει τα παιδιά σου, ρε. Έτσι ακριβώς. Γιατί τον ρωτήσαμε πόσα παιδιά είσαι 2004. Και τον έφτασε τα παιδιά και να σκεφτείς ότι ήταν απόπλος χωροφύλακας και πήγε στα ΤΕΑ να οικονομήσει. Μας το έλεγε ο ίδιος. Παππού, εσύ τι δουλειά έκανες όταν ήσουν μικρός? Εγώ από μικρός. Από όλες τις δουλειές έκανα, γελάνια φύλαξα, τέρα γιατί σίγουρα. Γι' αυτό θα σας πω χθες που μιλούσε για τον Κατακίνη. Ναι. Στο στενεχέ βάζω μια κυζά. Εκεί τον κυζά πάνω να το βάλεις στο στόμα σου, τον ξεπλέγεις. Και έπειτα δεν μπορεί να μιλήσει για τον Κατακίνη. Ας το έλεγα αυτό προχθές. Καζατζίδη ακούς? Ακούω. Πες μας και τι ομάδα είσαι. Δεν πέθανε ο Καζατζίδη. Ηρακλής είπε ο άνθρωπος. Ηρακλής είναι. Δεν ακούει Καζατζίδη. Ηρακλής το πόγαλο. Όλους τους ξέρω. Από ξυλά, από Περιδήμα, από... Τώρα ασχολείσαι με τον Ηρακλή ή τον Περιδήμας? Ο Περιδήμας είναι γείτονάς μου. Και στις Ιστοπονίσεις πήγαινα. Τώρα ασχολείσαι. Αλλά τώρα ήρθε τα πράγματα. Σε αυτή την ηλικία ασχολείσαι, βλέπεις, παρακολουθείς. Τον Ηρακλή το βλέπεις τώρα? Αν το βλέπω. Πώς δεν το βλέπω? Το βλέπει. Γήπεδο ή τηλεόραση? Αλλά κοίταξε. Αυτό που λέει. Μάλιστα. Μπορεί να είμαι μεγάλος σε ηλικία. Ναι. Αλλά άμα είχαμε περάσει την 60. Κοτσανάτος δηλαδή. Είσαι κοτσανάτος. Ναι, ναι, το διερέ. Έχω ένα αδερφό 90 χρονών που πάει και κλαδεμένει. Α, είσαι θηρίο ανήμερο. Μπράβο, ωραίο σοϊ. Καλό σοϊ. Αυτή καλό DNA. Ναι. Κοτσάνια. Το πολύ το πάει και κλαδεμένει. Η γυναίκα σου ζει. Τσίπουρα πίνουμε. Τσίπουρο πίνω ένα το πρωί και μια ρησυγίτσα το βράδυ. Αυτά. Καϊμάκι. Να, εγώ άμα τα πιω αυτά. Ξυπνάω άλλο. Ραπτόπουλος, άμα αρθεί τις τρίπλες του, η διάβαση θα κάνει. Τρίπλες θα φτιάχνει, δεν μπορεί. Η γυναίκα σου ζει, η γυναίκα σου. Μιλάμε για τσίπουρο εδώ πέρα, είναι τσίπουρα καλά. Εμείς έχουμε πετρέλαιο εδώ πέρα. Κυρά, έχεις τώρα κυρά, ζηλέει. Ζει η γυναίκα σου. Κυρά, είμαστε σε διάσταση. Ενδιαστάση. Ενδιαστάση. Δηλαδή τι ενδιάσταση, για ποιο λόγο, τώρα πρόσφατα έγινε αυτό. Κοντά είμαστε, έχουν και βάλει στο παλιό του σπίτι, έχουν και βάλει στο καινούριο. Για άμα φύγει αυτή, πού θα πάει, στη μάνα της? Κρατήστηκα, ποια αυτή. Ναι. Πού θα πάει και δύο γοντάκια είμαστε, έτοιμοι είμαστε. Πότε χώρισετε τσανάκια σας δηλαδή? Πότε τσακώθηκες? Ήρθανα δύο χρόνια. Α, το. Τι λε. Στα 77 χρόνια. Καινούργια μόδα είναι αυτή. Λίγο αργά πήρε την απόφαση. Για να. Ποιο όμω ήταν να την πάρω. Μήπω είσαι λίγο μουρντάρη και σε τσάκωσε. Μήπω σε τσάκωσε με καμιά γειτόνισσα, σε τίποτα εντεψίζει. Είχα τα παιδιά. Ήμουν να κουράσω. Σε σκαλώσαμε, σε βρήκαμε. Ήμουνα. Δούλευε στον προστάτη, ε. Μάλιστα. Τώρα έχω μια κόρη για εξαγγελίδι με τι ώρα με την μωράκια. Με έχουν τρελάκι. Εκεί στο καφαντάρι κάνετε. Τώρα δηλαδή η γυναίκα σου μένει με την κόρη, για να καταλάβω. Όχι, δεν μπορεί. Τα καμιά φορά βγαίνει στο μπαλκόνι. Την έστειλε για απόσυρση. Όχι μόνο, εντάξει, δεν κοιμούνται σε άλλο δωμάτιο. Ναι, αυτό εντάξει. Μουρντάρισε. Είσαι ένα μουρντάρι, είσαι να εντεψίζει.
Ήσουν ζωηρός. Ωραίος έγινε. Τελικανής. Τελικανής. Χαίρομαι που μας πήρες τηλέφωνο. Το όνομά σου πες μας. Να, άκου, άκου. Ναι. Να μπήσω όταν έκανε απαραβική. Ναι. 40 χρόνια παράβει σίγουρα. Άρα είχες και πελάτη. 35.000 δίσκη. Ναι. Δούλευα καλά, καλά πράγματα. Πορτοφόλι και... γεμάτο. Ω, πορτοφόλι γεμάτο. Ζεμπεκιά. Ο πρώτος του Ιωδίου να χτίσει. Χωρίς να έχουμε τον Βίγκελο. Γενιάρη μου σου κλαρινατζή στη Μούρη. Ο πρώτος. Έτσι. Στο Ζεμπέκικο. Άρα η γυναίκα σου θα σε ζήλευε. Εγώ ζήλευα. Όχι εσύ ρε. Η γυναίκα σου θα σε ζήλευε που ήσουν αλεβέντης. 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 Ζήλευε που ήσουν αλεβέντης.